Γεια σας κυρίες και κύριοι, γεια σας ακόμα μια φορά εδώ από την φιλόξενη συχνότητα του Κρήτη 87,5 Γιώργος Λεκάκης στο μικρόφωνο, Γιάννης Μανόπουλος στον ήχο και στην κάμερα Μια εκπομπή που σας προσφέρουν τα καταπληκτικά ζαχαροπλαστεία της Ελένης Αυτά που ξέρετε με τα γλυκά εκείνα τα οποία τρως αλλά δεν παχαίνει, ομορφαίνεις Είναι στο είναι Αγία Βαρβάρα, στο, 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 στο Βενιζέλου επάνω και οι χειροποίητες σπίτες του Νίκου του Σαρόγλου, αυτού του εκπληκτικού πόντιου, ο οποίος συνεχίζει και τις κάνει σε πείσμα των καιρών, με τη συνταγή της γιαγιάς και της μάνας του από τη συνόπη του πόντου, όπως χρόνια τώρα κάνει, με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Ξέρετε, παίρνει το κομμάτι και το φοράς και για κόσμημα, γιατί την ίδια αξία έχει σήμερα κάτι που έχει έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με το χρυσό. Λοιπόν, μια εκπομπή που ακούτε από, εκτός από το Κρήτη 87,5 να ακούτε και από το Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία, από την Deutsche Welle στη Γερμανία. Μια εκπομπή που να ακούτε και διαδικτυακά και ό,τι άλλο θέλετε σας κάνουμε για να ερχόμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά σας να μπορείτε να μας ακούτε και να ακούτε αυτά που λέμε και έχουμε να πούμε και εμείς και οι καλεσμένοι μας κάθε φορά. Και επειδή πολύς ντόρος, έτσι ντόρος με αυτή τη λέξη δεν μπορώ να πω πιο απλή λέξη, έχει γίνει τώρα τελευταία, σχετικά με κάτι πλατφόρμες, όπως λέγονται, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές και ό,τι άλλο, οι οποίες εζήλωσαν δόξιν ξαφνικά βιβλιοθήκης Αλεξανδρίας και θέλουν να παραδώσουν μαθήματα ιστορίας στον πλανήτη Γη, αρχίζουν και κάνουν τα λεγόμενα ιστορικά ντοκιμαντέρ, παρακαλώ, ε, ούτως ή άλλως κάπως οι όροι αυτοί έχουν περάσει στο λεξιλογιό μας μέσα και ούτε λίγο πολύ είδαμε μια μαύρη κλεοπάτρα και είδαμε και έναν Αλέξανδρο ο οποίος φιλιέται στο στόμα με τον Ιφαιστίωνα. Γι' αυτό φώναξα τον φίλο μου τον Νίκο τον Παπαχρίστου ε, όχι μόνο όφιλα να το κάνω ούτως ή άλλως γιατί έχει, εκτός ότι έχει βάλει καταπληκτικά βιβλία δεν έχουμε παρουσιάσει το τελευταίο του βιβλίο για τους διαδόχους αλλά είδα και αυτό το φιλί εκεί το ρουφιχτό στην κάμερα και στη φωτογραφία και λέω δεν μπορεί, πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή να πούμε ορισμένα πράγματα. Γεια σου Νικό. Αγαπητέ κύριε Λεκάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε αυτόν τον φιλόξενο διάβλο και χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Ε, το είδε και στο φιλί. Ναι, και, εντάξει, το, και το σχολίασες. το σχολίωσα, δεν μπήκα καν στη διαδικασία με το που είδα αυτό το φιλί να δω και καν τη σειρά. Υποτίθεται την περίμενα να τη δω, Βέβαια με το που άκουσα ότι είναι στο Netflix είχα κάποιους συνδυασμού γιατί είχα δει κάτι μαύρες κλεοπάτρε, κάτι μαύρους αχιλέες που μάλιστα ο Όμηρος γράφει και τα κατάξαν τα μαλλιά του Αχιλέα. Εμεί τον είδαμε μαύρο τον Αχιλέα. Όχι πως έχω κάποιο <σομίως> πρόβλημα. Με, με, με αυτά, με αυτά τα μαλλιά του. Τι να πω, μπορεί, 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 μπορεί <σολλάριο> <σολλάριο> να κάνει σολάριουμ. Σολάριουμ, ναι, δε τα βάψει τα μαλλιά του. Ε, τώρα είδαμε και τον Αλέξανδρο εκεί να κάνει κάποια εκεί με τον Ηφαιστείο να. Εντάξει, εμεί τα αντιμετωπίζουμε με λίγο χιούμορ. Αν και δεν θα έπρεπε, πιστεύω. Αυτό πήγα να σα πω. Έπρεπε το ίδιο το Υπουργείο και η ίδια η ελληνική κυβέρνηση να κάνει ένα υπόμνημα, ε, κάτι, μια σκληρή ανακοίνωση και να πει ε, ο, ή, ή να μα πούνε στο Netflix τι κάνανε, κάνανε μια μυθοπλασία. Έτσι, τη μυθοπλασία έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει, ή κάνανε ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ. Αυτοί το πλασάνω σαν ιστορικό ντοκιμαντέρικ. Ε. Και μιλάνε και Έλληνε ε, αρχαιολόγοι. Mm -hmm. ε, οι Έλληνε αρχαιολόγοι δεν είχαν γνώση. Ναι, εδώ θέλω να σου πω, επειδή ξέρω πώ γυρίζονται και μερικά τέτοια πράγματα ναι. και με έχουν καλέσει και εμένα κάποια φορά, ναι. πε τη γνώμη σου γι' αυτό. Και τελικά το τελικό προϊόν που βγαίνει να Μπράβο. μην έχει καμία σχέση Όχι, με αυτό. Όχι, δεν του κατηγορώ στου ναι. αυτολόγου. Προσέξτε, ναι. αλλά ε, έχουν. Γιατί οι άνθρωποι προφανώ και ξέρουν την αλήθεια, έτσι. Ναι. Αλλά εδώ έχουμε ένα, ένα πράγμα το οποίο εγώ για μένα είναι ένα βδέληγμα αυτό που δείχνει το Netflix. Έτσι, το οποίο δεν ξέρουμε τι είναι. είναι ιστο, το έχουν προβάλλει ω ιστορικό ντοκιμαντέρ και έχει μόνο ιστορικέ ανακρίβειε. Δεν πρέπει σαν Υπουργείο Πολιτισμού, σαν ένα κράτο να κάνουμε ένα υπόμνημα, κάτι να πούμε. Είναι χαλαρή η λέξη που λε, η λέξη υπόμνημα. Ναι. Ε, πήρε θέση βέβαια η Υπουργό Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, πήρε θέση και είπε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπερασπίστηκε φυσικά τον Αλέξανδρο, υπερασπίστηκε την κληρονομιά του, την αξία του κλπ. Αλλά είπε ότι δεν μπορεί το Υπουργείο Πολιτισμού να κάνει λογοκρισία στην τέχνη. Κάτι το οποίο βέβαια είναι ψευδέστατο, διότι όταν έγινε η υποτιθέμενη εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία, έκανε λογοκρισία στα ρωσικά έργα και δεν τα άφησε να παίζουν. Εκεί πέρα έκανε λογοκρισία. Αλλά 67 μέτρα και 85. Να πω κάτι. Εάν έβγαινε αύριο ένα ντοκιμαντέρ και έβγασε τον Νέλσον, τον Ναύαρχο, τον Άγγλο, ω αλκοολικό, μέθησο, ομοφυλόφιλο, ε, επίση πιστεύετε θα την οι Άγγλοι όχι. Να μην το πάω και μη το πα και τόσο μακριά προ τη Δύση. Πολύ μακριά το πήγε. Στην Αγγλία το πήγε. Ναι. Για έλα λίγο πιο ανατολικά. Τα... Πε ότι κάνει ένα ντοκιμαντέρ και βγάζει το Μωάμεθ με αυτό τον Καλά, εκεί θα σε φανατισμό. Δεν το συζητάμε. Εκεί, εκεί είναι άλλο πράγμα. Εκεί δεν μιλάμε να... για τόσο ψηλά τον Μωάμεθ. Να πα κάπου αλλού. Ναι, άλλο, εντάξει, βάζουμε. να βγάλουμε το θρησκευτικό φανατισμό. Εγώ λέω να πάμε να πάρουμε μια επιφανή προσωπικότητα από ένα άλλο κράτο. Και να τον βγάλουμε προβληματικό. Εσεί πιστεύετε θα κάνουν. Θα το, θα το καταπιούν έτσι αμάσιτα. Δεν νομίζω. Όχι. Όχι, θα κάνουν διαβήματα, θα απαγορεύσουν στι χώρε του να παίζεται. Μπορεί να, να πατήσει ένα κουμπάκι και να πει αυτέ τι IP που βλέπουν από Ελλάδα, αυτό δεν προβάλλεται. Να κόψει πόσε συνδρομέ. Να οργανωθούν οι Έλληνε να κόψουν τι συνδρομέ. Βεβαίω. Είναι ένα, ένα μοχλό πίεση να πούνε αυτό μα κάνετε και εμεί κόβουμε τη συνδρομή από αύριο, γιατί αυτοί συντηρούνται από αυτέ τι συνδρομέ. Έτσι. <laughs> Αλλά να οργανωθούν οι δάσκαλοι. Δεν είδα καμία ανακοίνωση από του δασκάλου. Μα, δεν από την, μα την... τίποτα δεν βγήκε και αυτό Δεν και... είδα καμία ανακοίνωση Από το σύλλογο των διδασκόντων Δεν είδα καμία ανακοίνωση από των ιστορικών Από τους καθηγητές δεν είδα καμία ανακοίνωση από του αρχαιολόγου, δεν είδα καμία ανακοίνωση, κατάλαβε τι θέλω να πω. Συμφωνώ Έτσι, απόλυτα. Δηλαδή, από τι μακεδονικέ οργανώσει, από τι μακεδονικέ οργανώσει, από του μακεδονικού πολιτιστικού φορεί, ε, δεν φταίει για όλα το, το Υπουργείο Πολιτισμού, το... φταίνει κι άλλοι. Ο εγώ είπα μια, είπα για το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί υποτίθεται ο επίσημο φορέα που Προφανώς. υποτίθεται. Ε, όπως και όχι, είπατε... όχι μόνο, και το Υπουργείο Παιδεία έπρεπε Σωστό. να κάνει διάβημα. Γενικά είμαστε πάρα πολύ χαλαροί σε όλα τα επίπεδα. Είχε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και Ούτε... με τον Ηρακλή με τη Ζήνα το ίδιο κάναμε. Καλά με τον Ηρακλή ήταν και λίγο αστείο. Το βλέπαμε τότε, εντάξει, το καταλαβαίναμε. Οι ίδιοι το προβάλλουν ω μυθοπλασία. Εδώ το προβάλλουν ω ιστορικό ντοκιμαντέρ. Και όπω είπατε πολύ σωστά, ποιοι καθηγητέ βγήκανε πανεπιστημίου να μιλήσει, κανένα δεν μιλάει. Το κατάπιανα να δεν πειράζει, πάνω παρακάτω. Μα τον Αχυρέα τον είχαν βγάλει μαύρο. <χει> ε, και μετά άμα σου πούνε κάτι, είσαι ρατσιστή, Μα δεν ήταν μαύρο Αυτό είναι ιστορική ανακρίβεια. Έτσι. Arkham. Η Κλεοπάτρα, η... Μα... να σα πω κάτι, δεν... ε... οι ξένοι είναι αυτοί που κάνουν και κάνουν αυτά που κάνουν. Εμεί τι κάνουν. Πόσοι Έλληνε γνωρίζουν σήμερα ότι στο στον δρόμο έξω, οι 9 στου 10 ξέρουν ότι η Κλεοπάτρα ήταν μακεδονική ε... ε, 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 καταγωγή. Το, ε, το ξέρουνε. Μην, μην το πα έτσι γιατί λίγο μπερδεύεται το πράγμα. Nuovo. Το μακεδονική καταγωγή. Κατάλαβε τον ναι. λαό. Να έτσι, α, με αυτέ τι συμφωνίε Όχι, εγώ δεν υιοθετώ καμία συμφωνία. Μην μπερδεύετε. Άλλο, πώ ακούγεται. Οι συμφωνίε μπορεί αύριο κάποιο να συμφωνήσει ότι ο ήλιο βγαίνει από τη Δύση. Αυτό είναι πρόβλημά του. Εμεί είμαστε εδώ, μιλάμε για την αλήθεια. Ωραία. Είναι Ελληνίδα. Δεν θα καταργήσουμε το ότι οι Μακεδόνε είναι Έλληνε. Ναι. Ε, όχι, δεν είπα αυτό. Ναι, ναι συμφωνώ απόλυτα και, και από εσείς πολύ καλά Λέγοντας τα λέτε. Λέγοντα το γενικά ναι, μακεδονική καταγωγή. Μπορεί κάποιο σε πιο βόρεια σύνορα να πει είναι Ναι, ανοίγουμε άλλο επίπεδο. Τώρα εντάξει, είναι για να εκνευριστούμε σήμερα. Άρα η Κλεοπάτρα είναι Ελληνίδα. είναι Ελληνίδα και μάλιστα η καταγωγή της είναι πιο πιο κέντρο από τη Μακεδονία, δεν γίνεται, Λέβε. από την περιοχή που λέγεται Κοζάνη σήμερα, Λέβε. εκεί γύρω από την περιοχή της Κοζάνη, που υπάρχει, υπάρχει αγαλμάτη στην Τολεμαϊδα. Δεν έχω πάει, αλλά νομίζω ότι δεν θα υπάρχει. Υπάρχει αγαλμά, δηλαδή δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή τη Μακεδόνη ένα άγαλμα σε κάθε πρωτεύουσα τη Μακεδονία. Μα εδώ δεν υπήρχε άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αθήνα. Ναι. Τώρα το βάλαμε και το βάλαν και χωρί δόρυ. Γιατί λέει είναι κακό, λέει δείχνει ότι πολεμάει. Ε, τι ναι. να κάνουμε, άνθρωπο στρατηλάτη ήταν. Ναι. Θα είναι πάνω στο άλογο, τι θα κουβαλάει λουλουδάκια. Ε, άμα... άμα θα κάνουμε αγαλμα κανένα σεφ θα βάλουμε και με τον μάτο. Ναι, θα, θα το βάλουμε. βάλουμε και το Μεγάλο και το κουβαλάει λουλουδάκια και να πει γεια σα Λοιπόν. Πάμε να τα πάρουμε λοιπόν όλα τα πράγματα από την αρχή. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι θα έπρεπε να γίνει έντονη συζήτηση και μέσα στη Βουλή. Θα έπρεπε να πάρει απόφαση η Ελληνική Βουλή γι' αυτό. Να, να βγάλει, να καταλήξει σε μια απόφαση. Τουλάχιστον μέσα στη Βουλή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι μορφωμένοι, έχουν πτυχία. Κάποιοι είναι από αυτού ιστορικοί, έχουν τελειώσει το ιστορικό αρχαιολογικό. Να καταλήξει σε μια απόφαση η Βουλή και να πει η Ελληνική Βουλή λέει αυτό. Έτσι. Οπότε να έχουμε μια επίσημη. Απάντηση απέναντι σε αυτό. Όχι η δήλωση τη Μενδώνη, η οποία δεν είναι καν εκλεγμένη. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ε, οι νομικέ υπηρεσίε υπάρχουν. Θα μπορεί να πει ότι προσβάλλεται η εθνική μου ταυτότητα. Με αυτό. Διότι ο Μακεδόνα, ο Αλέξανδρος, είναι ο παμέγιστο των Ελλήνων. Αντιπροσωπεύει του Έλληνε. Είναι Έλληνα. Είναι ο Έλληνα. Και πρέπει να τον δείχνει τουλάχιστον χωρίς παραποιημένα ιστορικά στοιχεία. Δείξτε τον όπως θέλεις, δείξτε τον ψηλό, κοντό, αν και υπάρχουν και γι' αυτό ακόμα σαφείς περιγραφές. βάλει όποιον όμορφο ο άντρα του Hollywood θέλεις εκεί πέρα να τον ενσαρκώσει, αλλά να μην παραποιήσει τα στοιχεία του. Εγώ λυπάμαι που θα το πω, δεν περιμένω από αυτή τη βουλή η οποία έχει δώσει το όνομα Μακεδονία στου Κοπιανού να κάνει τίποτα για τον Αλέξανδρο Καλά, κανένα. Άλλη βουλή ήταν αυτή. Ε, για προηγούμε. μένα η βουλή η μία είναι η συνέχεια τη άλλη. Θα μπορούσε να καταργήσουν αυτό το, αυτή την επέσχυντη συμφωνία. Λοιπόν, δυστυχώ δώσαμε τα ονόματα. Αμφισβητείτε και ξέρετε ποιο είναι το κακό. Ότι μετά από κάποιε γενιέ, εμεί δεν ξέρουμε την αλήθεια. Ακόμα και εμεί τα αμφισβητούμε την αλήθεια. Αυτή είναι η δύναμη τη προπαγάνδα. <laughs> ναι. <laughs> δυστυχώ. Όταν θα φύγει η δικιά μα η Μπράβο, γενιά, μετά τα νέα και σε παιδιά... δύο-τρει γενιέ. Λοιπόν, τι να συζητήσουμε τώρα. Εδώ, ε, ε, δεν περιμένω εγώ από τη Βουλή αυτή να καταδικάσει τίποτα και κάτι. Δεν το είχε πει ο Μπαμπά Μητσοτάκη του σε δέκα χρόνια, δεν θυμάται κανεί τίποτα βεβαίως, από, όλα αυτά που συζητάμε. Βεβαίω. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτοί δουλεύουν με μακροχρόνια σχέδια. Μα έτσι είναι. Έτσι και εμεί ναι, και εμείς πηγαίνουμε στα δικά μα. Λοιπόν, ε, έκανε ένα σχόλιο το οποίο αναμετάδωσα εγώ στο αρχείο πολιτισμού, γιατί θα το έκανα εγώ δηλαδή, με πρόλαβε. Οπότε, αφού το έκανε εσύ, με έβγαλε και από τη δύσκολη θέση, από την ε, θέση να κάτσω να το γράψω. Ε, ήταν ομοφιλόφιλος ο Μέγα Αλέξανδρο. Εμεί, εγώ πάντοτε κοιτούσα τι λένε οι αρχαίε πηγέ. Ε, το, τι, το τι λένε οι συγγραφή οι ξένοι, Όπω πάρα πολύ ωραία έχουν πει ο Ήρκο και ο Στάντη Αποστολίδη, του οποίου πραγματικά του ε, θέλω να του συγχαρώ για το έργο που έχουν κάνει για τον Αλέξανδρο, ότι πρέπει να διαβάσει αρχέ πηγέ. Γιατί οι ξένοι, το πώ βλέπουν τον Αλέξανδρο, έχει, είναι και συνάρτηση σε ποια αιώνα ζήσανε. Και θα σα εξηγήσω ακριβώ. Και τι μετάφραση κάνανε στον κειμένο. Όχι μόνο αυτό, και, τι, τι σκοπού είχαν. Λοιπόν, αν διαβάσουμε τι αρχέ πηγέ, να απαντήσουμε πρώτα σε αυτή την ερώτηση. Δεν, δεν, υπάρχει ποθενά καμία υπόνοια ότι ο Αλέξανδρος ήταν ομοφιλόφιλος. Ίσα ίσα ο Πλούταρχος γράφει, ο οποίος Πλούταρχος ε, δεν έγραψε μια βιογραφία του Αλεξάνδρου. Έγραψε, είπε, έκανε κριτική. Έκανε κριτική και είπε πιο πολύ θα σκιάσω στο χαρακτήρα. Δηλαδή δεν κάθισε ο Πλούταρχος να γράψει ε, όπω ο Αριανό τη εκστρατείες με αναλυτικό τρόπο. Mm -hmm. Εκεί λοιπόν γράφει ξεκάθαρα ότι κάποια στιγμή που του πρότεινε ένα ε, στρατηγό ο φιλόξενο ότι ξέρει Λίνε δύο πολύ όμορφοι νέοι που του πουλάει ο ένα έμπορο ο Θεόδωρο από τον Τάραντα που είναι πολύ ωραία για τον Έρωτα, άμα θε να του αγορά ο Αλέξανδρος γράφει συγκεκριμένα, όχι μόνο αρνήθηκε, θα μπορούσε κάποιο να πει ότι ξεσαρνούμε για τον γόμο ομοφυλόφιλο και είμαι με τον Βεστίνα, δεν θέλω άλλου. Γράφει το εξή ότι ε, πήρε την επιστολή και φώναζε μπροστά στου εταίρου τι κακό έχω κάνει εγώ στο φιλάξιονο για, μου... για να μου προτείνει κάτι τόσο εσχρό. Προσέξτε τι γράφει. Δηλαδή το λέει ότι είναι εσχρό. Και απάντησε βέβαια ανάλογα στο φιλάξιονο να στείλει τον. Πε μου κάτι, πώ θα μετέφραζε ο ξένο, ο ξένος, ο ξένος ο... την λέξη εταίρο. Ε... Αν ήθελε. Αν ήθελε, ναι. μπορώ να τη μεταδώσω ω εραστή Ακριβώ. Να... Εδώ θέλω λοιπόν να σου πω ότι. Ανάλογα με ποιο είναι και τι σκοπό έχει, όπω λέει, και από ποια πλευρά το βλέπει και τι θέλει να περάσει, μπορεί να αποδώσει. Ό τι θέλει μπορεί να κάνει. Μπράβο. Και να σα πω και κάτι. Είναι αυτό που λένε ότι πριν ε, ε, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και κάποιοι ξένοι όπω ο Ντρόισεν και όλοι αυτοί έχουν γράψει για τον Αλέξανδρο, θετικά πράγματα, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που γενικά υπάρχει μια άλλη έτσι άποψη, λεγόμενη μινιμαλιστική, δηλαδή προσπάθησαν οι αγγλοσάξονες και οι Αμερικανοί να αποδομήσουν τον Αλέξανδρο. Ε, και βλέπετε ότι αρχίζει, ότι είναι μέθησο, ότι είναι ομοφυλόφιλο πράγματα τα οποία δεν τα λέγανε πριν. Μέθησο εντωμεταξύ βγάζανε μέθησο έναν άνθρωπο, τα ίδια λέγανε και τον Φίλιππο. Έτσι. Ο οποίο ήταν στρατηλάτη και κατέκτησε όλο τον κόσμο. Αν διαβάσει κάποιο τον Οριανό, θα γρα... τα γράφει ο άνθρωπο ο τέλο Οριανό. Έτσι. Ο οποίο γράφει ότι ο Αλέξανδρο δεν ήταν ποτέ μέθησο. Με μόνο μετά το, θά... το θάνατο τη Φεστίωνα λίγο είχε ξεφύγει κανένα δύο φορέ προ το ποτό λόγω θλίψη γιατί ήταν και άνθρωπο. Έτσι. Και τα γράφει μέσα ο Οριανό. Ο οποίο Οριανό, να πω και τι γίνεται, γιατί πρέπει να διαβάζουμε του ξένου, του αρχαίου Έλληνε συγγραφεί, έχει βασιστεί στα χαμένα έργα του Πτολεμαίου και του Αριστόβουλου, οι οποίοι είχαν εξτρατεύσει μαζί με τον Αλέξανδρο. Γι' αυτό και η ιστορία του θεωρείται πιο αντικειμενική. Λοιπόν, δεν γίνεται να μην διαβάσω εγώ τον Αριανό ή τον Πλούταρχο ή τον Διόδροτο Σικελιώτη και και να κάθομαι και να ασχολούμαι με το τι μου λέει ο κάθε ξένο συγγραφέα, ο οποίο έγραψε τώρα μετά από χιλιάδε χρόνια και μπορεί να έχει δικέ του πεπιθήσει που θέλει να προβάλλει. Και ο οποίο ξένο δεν έχει διαφορετική λέξη για την αγάπη και για τον έρωτα. Όλα τα λέει. Βέβαια. Εννοείται. Έτσι, δεν ξέρει τι σημαίνει εραστή. Τίποτα δεν, δεν ξέρει. τι σημαίνει από όχι, το ρίμ, όχι, όχι, Από το, ρίμ, όχι. το ρίμ, λέγω, έλεγω, και λέξω να ξέρει, και, και ερώ. Κύριε Λεκάκη, Πρόσεξε, και να ξέρει. Λέγω, έλεγω, λέξω και ερώ. Ναι, Αυτός συμφωνώ. Είναι ο εραστής. Συμφωνώ. Αυτά Έτσι, τα ξέρουμε εμεί. Θα σου πει. Να σα πω Έτσι. και κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι ξέρουν πολύ. Αλλά έχουν ιδιωτελή σκοπού. Λοιπόν. Θα σα πω ένα παράδειγμα. Ή, τη ρόπιτα στο κεφάλι. Θα σα πω ένα παράδειγμα. Είναι και ιδιωτελή σκοπή. Είναι ιδιωτελή. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Αυτά που κάνουν σκοπιά, τα κάνουν χρόνια. Εγώ όταν έγραψα το βιβλίο μου για τον ναι, Φίλιππο, ναι, ναι, ναι. είχα ω πηγή βασική, μία από τι βασικέ, τον Ιαν Γόρθικτον, έναν διαπρεπή ξένο καθηγητή τη αρχαία ελληνική ιστορία. Που στο βιβλίο του έγραφε ότι οι Μακεδόνε είναι Έλληνε. Ξέρετε τι γράφει τώρα. Το βιβλίο είναι αυτό εδώ πέρα, φίλοι μου, που το βλέπετε. Ένα πολυσέλιδο βιβλίο, εκδόσει Αρχήτα, του Νικόλαου. Φίλιππο, δεύτερο ο Μακεδόνα, να το πάρετε. Ναι. Τώρα στο καινούργιο το βιβλίο. Που έφυγε από την Αμερική και πήγε στην Αυστραλία, γράφει ότι οι Μακεδόνε δεν ήταν Έλληνε. Τα πήρε προφανώ ο άνθρωπο. Δεν είναι χαζό, έτσι. Ε, υπάρχει και μια πιθανότητα να έχει πάθει και κεφάλαιο. Ε, πιστέψτε με, επειδή άκουσα κάποιε ομιλίε του, δεν το βλέπω. Νομίζω ναι, ότι ο άνθρωπο τα πήρε. Θέλω να πω, ναι. Τα πήρε. Ωραία. Έτσι. Ε, αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι των ιστορικών, ναι, και ξέρει ότι οι πλέον διαπλεκόμενη των επιστημών είναι ιστορία και αρχαιολογία. Βέβαια. Yeah. Διαπλεκόμενε επιστήμε εντελώ. Ελάχιστη ξένη πραγματικά ήταν οι οποίοι ήταν φοβεροί όπω ήθελα να πω που μιλάγαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Όπω για παράδειγμα ο Χάμον. Ε, το Χάμον. Ο οποίο ο, ο, ο άνθρωπο πραγματικά η προσφορά που έχει κάνει αυτό ο, ο άνθρωπο στον ελληνικό πολιτισμό δεν την έχει κάνει κανένα Έλληνα. Και δεν έχει τιμηθεί. Από τον, το Εμιελίου. τίμησε μια φορά η Ακαδημία και ο άνθρωπο ο ίδιο είπε ντροπή που θέλετε να κάνετε την περιοχή του Μαραθώνα από πιδρατοδρόμιο. Και δεν είναι ούτε καν το βραβείο. Αυτό λέω. Μετά δεν βρέθηκε κάποιο άλλο να δηλαδή τον τιμήσει. Δεν μάς. υπάρχει σύλλογο στην τίποτα. Ελλάδα, δεν υπάρχουν φορεί. Δεν υπάρχουν μακεδονικέ ενώσει, μακεδονική τίποτα. Εταιρεία μακεδονικών σπουδών. Κάτι, οτιδήποτε άλλο. Τίποτα. Έτσι. Εντάξει, δεν ήθελε να πάει στην Αθήνα γιατί εκείνη την εποχή ε, ο Βενιζέλο είχε δώσει εντολή να γίνει το κοπηλατοδρόμιο και να, χαλά, να, χάλας, να χαλαστεί το μέρο που ήταν τα φατνόματα των περσών. Ακριβώ. Στην, 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 στην ιερή γη του Μαραθώνος Εκεί έπρεπε να γίνει το καπιλατό. Δεν είχαμε ούτε λίμνε, δεν είχαμε ούτε κλειστέ θάλασσε, ούτε κλειστού όρμου, ούτε άλλα χωράφια. Αλλά χωράφια πρέπει να το κάνουμε εκεί. Βέβαια. Αντέδρασε ο Χάμοντ. Ωραία. Δεν ήθελε να έρθει στην Αθήνα για αυτόν τον λόγο. Δεν μπορούσε εκείνη τη στιγμή λοιπόν να βρεθεί ή να συνεννοηθεί η Ακαδημία με μια αντίστοιχη οργάνωση Πριτάνεων ή Πανεπιστημίων, το Αριστοτέλειο, να τον το φωνάξει, να τον βραβέσει εκεί πέρα. Ε, τώρα, βέβαια, αν μου πει το Αριστοτέλειο, εδώ υπάρχει μια σύγχυση, μια τρικυμία κρανίο Ένα πανεπιστήμιο που λέγεται Αριστοτέλειο και το εμβλημά του είναι η Δημήτρη. Ναι. Εντάξει, είναι... τέλο πάντων. Ε, αφήστε το τώρα. Ναι. Είναι μια συζήτηση άλλη αυτή. Σύγχυση. Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι το ελληνικό κράτο είναι ο μεγαλύτερο εχθρό του ελληνικού πολιτισμού. Αυτή είναι η άποψή μου και την καταθέτω δημόσια. Άρα λοιπόν, μου απάντησε στο ερώτημα. Το στο έκανα ε, πιο ευθύ, <laughs> δεν γινόταν το ερώτημα. Μου απάντησε ότι δεν έχουμε πηγέ αρχέ πηγέ που να λένε κάτι τέτοιο. Το αντίθετο. Σα είπα ότι λέει το αντίθετο. Ότι του καταδίκασε. Αυτό λένε. Δεν σα πω. Ξαναλένε ψέματα. Α έρθει, όταν λέει κάποιο κάτι, α έρθει να μου πει πού το διάβασε, να πω ρε παιδιά, εγώ έχω αυτό το χωρίο, εσύ έχει αυτό το χωρίο, να δούμε. Να τα βάλουμε κάτω. Να τα βάλουμε κάτω. Έτσι γίνεται επιστημονικά η μελέτη. Και πρόσεξε να δει. Παρουσιάζουν και κάποια χωρία τα οποία είναι χαλκευμένα τα οποία προκύπτουν από μεταγενέστερες αποδόσεις. Όχι, δεν μιλάμε τώρα για, την, για τη φυλάδα του Αλεξάνδρου ή για το έργο του ψευδοκαλισθένη. Μιλάμε ότι όλοι οι επιστήμονες στον κόσμο παραδέχονται ως πηγές αρχές για τον Αλέξανδρο, τον Διόδρο Σκελιώτη, το Μπλούταρχο, τον Πλούταρχο, τον Αριανό, Και, Αριανό. κάπως, και κάπως τον Κούρτιο. Κάπως, που τον θεωρούν και λίγο παραμυθά. Με το... πληρέστερο όλων τον Αριανό. Και σας εξηγώ γιατί, γιατί έχει βασιστεί στα έργα του το, το και του Αριστόβουλου. Και ο Πλούταρχο έχει βασιστεί στον Αριστόβουλο. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματική ιστορία του Αλεξάνδρου. Και που αν θες, ο Πλούταρχος δεν θα είχε και πολύ πολύ όρεξη να τα πει καλά για τον Αλέξανδρο γιατί ήταν χερο... ναι. χερονεύς. Σωστό. Ε, του ισοπαίδωσε την περιοχή του εκεί πέρα, τη Θήβα και τον Ακετάδη. Και αυτό είναι ένα που πρέπει να το πούμε ότι δεν το έκανε ο Αλέξανδρος. Ναι. Ένα παραμύθι το οποίο υπάρχει εδώ και χρόνια. Ναι, αλλά... Σε αυτό. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Του τιμώρησε του Τιβαίου. Του τιμώρησε, αλλά και η καταστροφή του γράφει μέσα ο Αριανό ότι την καταστροφή την έκαναν κυρίω οι μικρέ βιωτικέ πόλει, οι Φοκί, οι Ορχωμένοι και άλλοι που ήταν υπό, που ήταν σύμμαχοι του Αλεξάνδρου και μισούσαν του Τιβαίου. Ναι. Και ο Αλέξανδρο, να, 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 το, να το πούμε αυτό, γιατί το λένε. Εξάντλησε κάθε δυνατότητα διπλωματική επίλυση του προβλήματο. Και έσωσε την οικία. Βέβαια. την οικία του Ιόδου. Βέβαια. Την οποία ζήτησε τουλάχιστον Φέβαια. αυτό να. Δηλαδή, έκανε μια πολιτική παρέμβαση να σώσει ότι. Μα δεν ήθελε να καταστρέψει τίποτα ούτε. Θέλω να πω, πω θα μπορούσε ο βιωτό. Ναι. Ο πλούταρχο. Να πει εξαιτία σου έγινε χαλασμό στα χωριό μου. Έτσι. <κυκλή> ε, ε, να και εγώ τώρα. και όμω, ε, ναι, αλλά τότε όπω βλέπετε ήταν αντικειμενική και γράφανε. Γιατί αν για διαβάσετε. Και το, και το έργο του Πλούταρχου περί του Αλεξ, της Αλεξάνδρου Τύχης -Ιαρετής", «Τύχης Ιαρετής», θα δείτε τι γράφει για τον Αλέξανδρο και γράφει μέσα τρομερά πράγματα. Για σκέψου τώρα, να, να, να φαντάσου τι, τι κουβέντα θα γινόταν επί εποχής Πλούταρχου, δηλαδή αν όλο αυτό το πράγμα ήταν ένας τυχερός άνθρωπος που νικούσε κατά τύχη, ναι. που όλες του οι νίκες ή όλα τα ανδραγαθήματα ήταν ε, στην τύχη, ήταν τυχαία, τυχερά, που δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. ή ήταν αρετή όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και τον ανάγκασαν να κάτσει να γράψει να απαντήσει πάνω σε αυτό. Άρα. Πολύ συγκλονιστικό και πολύ σπουδαίο. Ένα καταπληκτικό έργο του Πλουτάρχου, πρέπει να το διαβάσουν όλοι. Ναι. Πραγματικά, εκεί εξηγεί και με επιχειρήματα γιατί ο Αλέξανδρος πραγματικά ήταν μέγιστο. Ε, έχουμε λοιπόν κάποιε πηγέ αρχέ, οι οποίε μα λένε το αντίθετο από αυτά που λένε το Netflix ή κάθε ένα που βγαίνει και λέει τι δικέ του ασυναρτησίε. Πώ θα πείσουμε τώρα τα νέα τα παιδιά, τα οποία είναι καρφωμένα πάνω στο Netflix, το κοιτάνε από τα κινητά του, το κοιτάνε από τα τάμπλε, το κοιτάνε στην τηλεόραση, ε, που πείθονται και που, και που έχουν πιστεί πείσθη... Ω από εκεί θα μάθει και ιστορία. Δηλαδή δεν του έχει πει κανεί ότι την ιστορία τη μαθαίνει ανοιχτώντα ένα βιβλίο, αλλά ότι θα τη δει την ιστορία από το Hollywood και από την τηλεόραση. Γιατί είδατε εσεί το ελληνικό σχολείο να προβάλλει τον Αλέξανδρο ή κάτι άλλο ή να, ή να, ή να δείξει με όρο. Εγώ πιστεύω ότι ο Έλληνα ενδιαφέρεται για την ιστορία. Εγώ προσωπικά όταν μιλάω και, για ιστορία σε. Και εγώ το πιστεύω. Και εσεί το ξέρετε έχετε κάνει χιλιάδε εκπομπέ, πολύ περισσότερε από ό,τι όλοι. Αλλά ο Έλληνα πρέπει να του την πασάρει και με έναν ωραίο τρόπο. Όταν στο σχολείο. και... Τι... αυτό με βλέπει, προσπαθώ λίγο τώρα. Ναι, δω... εγώ στο σχολείο π.χ. δεν διδάχτηκα ποτέ το Μεγάλο Αλέξανδρο. Ούτε του ελληνικού χώρου, δεν του ήξερα. Σοβαρά. Ε? Δεν του έκανα. Ποτέ. Ποτέ, σα το λέω ξεκάθαρα. Έχω τελειώσει το 94. Δεν θυμάμαι ότι του έκανα ποτέ. Έτσι. Αν λοιπόν δεν τα λέει το σχολείο, εσεί τι περιμένετε τα παιδιά να διαφερθούν μόνα του. Ε, δηλαδή ναι. πρέπει να έρθείτε εσεί που κάνετε την εκπομπή ή κάποιοι άλλοι άνθρωποι που ασχολούνται να, να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, να το πω έτσι απλά. Ε, εμένα δεν με, δεν με ακούνε οι νέοι, γιατί με τα άσπρα γένια και τα άσπρα μαλλιά πιάθε είμαι στην, ε, στην εποχή των παγετώνων. Αλλά δεν έχω νεανικό κοινό. Γε, γελάει ο Μανόπουλο. Δεν έχω νεανικό κοινό. Είναι αλήθεια. Οι άνθρωποι που μου τηλεφωνούν και μου γράφουν μηνύματα είναι στην ηλικία μου και άντε να είναι λίγο μικρότεροι. Οπότε εγώ δεν θα μπορέσω ποτέ να επηρεάσω νέου ανθρώπου. Όμω θα μπορέ, θα μπορούσαν ίσω να επηρεάσουν, ε, ηθοποίη. Θα Μπορούσαν νέοι, τραγουδιστέ, άνθρωποι τη τέχνη, των γραμμάτων, των τεχνών, τη λιπτική. Μα δεν εσεί είδατε ποτέ να έχει γίνει μια εκπομπή, ένα ντοκιμαντέρ ιστορικό για το Μένα Αλέξανδρο από, τον... και θέλω από να... την... Και την ελληνική και τηλεόραση. Θέλω να σου πω ότι συμμετείχα σε ένα ντοκιμαντέρ τη ελληνική τηλεόραση αυτή τη δρομητική για την αρχαία ελληνική ναυτική τέχνη. Βγήκε mm -hmm. και είπα ότι οι Έλληνε <laughs> ταξιδεύουν τουλάχιστον εδώ και 80-100 χρόνια, να μην πω παραπάνω, διότι στην ΕΓΑΒΔ έχουν βρεθεί ευρήματα 300. Χιλιάδων χρόνων και ήταν πάντα νησιά, άρα πήγανε με πλοίο κλπ. Αυτό κόπηκε και πέρασε μόνο ότι την ε, Τριήρη την πήραμε από του Φίνικε περίπου στο 800 με 1000 π.Χ. Ναι. Δηλαδή, δηλαδή, θέλω να πω ότι κάποιο ο οποίο συμμετέχει, του παίρνει μια συνέντευξη και για να δώσει να μπει σε ένα ντοκιμαντέρ, δεν ξέρει μετά ποια Δεν είναι στο μοντάζ μετά. Ε, ναι, συμφωνώ. Ποια σε, κομμάτια θα μείνουν χαρούν, λέτε, και εν μα... τέλει το προϊόν στο τέλο. Συμφωνώ. Έτσι εν τέλει το πρωί στο τέλος να τον καλύπτει όμως θα έπρεπε ο... οι άνθρωποι που μίλησαν σε αυτό το ντοκιμαντέρ εδώ θέλω να έρθω και που είδαν το πρόσωπό τους μέσα σε ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ να βγουν και να πουν ότι κύριε εμείς είπαμε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό αυτό δεν μπήκε και εγώ θέλω, θα έχουν, έχω κάθε ηθικό δικαίωμα να μην συμμετέχω. Σωστό. Να όλο το έργο. Δεν μπορώ να μιλήσω για μέρου άλλων. Εγώ Πώς ξέρω ότι γενικά να... Να... η αντίδραση είναι χλιαρή. Γενικά δεν ασχολείται και κανένα σοβαρά με την ιστορία. Γιατί πρέπει να περιμένουμε το Netflix να κάνει ένα και για τον Αλέξανδρο. Εντάξει, <σχ> δεν <σχ> λέω. Εμεί δεν έχουμε τα χρήματα να κάνουμε μια τέτοια. Γιατί για... δεν έχουμε τα χρήματα. Λ... Δηλαδή, τι... για, Γιατί δεν. Έτσι λένε μισό λεπτά και φεύγουν. Σιγά θα... τα πολλά χρήματα. Ναι, που σιγά, εννοείται. Εντό εισαγωγικών. Μα δεν έχω δει κάτι έτσι, ένα απλό ντοκιμαντέρ να κάνει να μιλήσει κάτι. Μα θα μου πει τώρα, γι' αυτό σα λέω ότι είναι μεγάλη ζήτηση. Μια τηλεόραση που προβάλλει Τούρκικα και survivor, survivor, ε, δεν περιμένω να μου προβάλλει κάτι για τον ελληνικό πολιτισμό. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω. Ναι, αλλά έχει μια ΕΡΤ η οποία είναι δουλειά τη. Και είναι ο σκοπό τη να κάνετε τέτοια πράγματα. Ε, εγώ θα, εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση και θα πω ότι έχω δει κάποια πραγματάκια στην έρτη καμιά φορά και έτσι λίγο με τη μυθολογία που δεν είναι μυθολογία όπω έχουμε πει, είναι αρχαία ιστορία. Πανάρχια. Ε, κάπω προσπαθούν. Ε, κοιτάξτε, είναι και θέμα. Ε, να σα το πω απλά και τι θέλει ο κόσμο να ακούσει και πώ θα το, το πασάρει. Ο κόσμο δυστυχώ ε, σήμερα έχει λίγο αποχαυνωθεί να το πω απλά με τα κινητά, τα τάμπλετ, τι ιστορίε. Διαβάζει, ελάχιστοι διαβάζουν βιβλία πλέον. Υπάρχει όμω η δύναμη τη εικόνα που πρέπει να την εκμεταλλευτούμε έτσι ώστε να προβάλλουμε και να περάσουμε κάποια μηνύματα. Ε, αν γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ, δεν λέω κάτι, μισή ώρα, 45 λεπτών που να πει κάποια πράγματα για το Μέγα Αλέξανδρο, για το Φίλιππο, για μεγάλε προσωπικότητε, για τη μάχη του Μαραθώνα, την αυμαχία τη Αλαμίνε. Όχι μακροσκελή και Μακροχρόνια πράγματα, δέκατο. Κάποια απλά πράγματα, εγώ πιστεύω ο κόσμο θα ακούσει. Δεν το κάνει κανένα. Δεν το κάνει κανένα. Εγώ αυτό βλέπω. Δεν το κάνει γιατί δεν είναι μέσα στου στόχου του, στι σκέψει του, δεν είναι στο πρόγραμμά του, δεν είναι στη στρατηγική του, δεν είναι. Μα κύριε Λεκάκη, το... εδώ βλέπετε, του. έχουμε γράψει βιβλία για τον Φίλιππο και του διαδόχου. Οι καθηγητέ πανεπιστημίου τι κάνουν. Έχουμε ιστορικό αρχαιολογικό. Λοιπόν, εδώ θα έρθουμε λοιπόν, θα έρθουμε στα βιβλία στον Φίλιππο για τον Φίλιππο που έχουν μιλήσει. Ε, θα πάμε στο βιβλίο εδώ πέρα για του διαδόχου. Ένα, επίση, πολυσέλιδο βιβλίο, επίση εκδόσει αρχήτα. Το βιβλίο σου, η ιστορία και η πόλεμη των διαδόχων του μεγάλου Αλεξάνδρου. Ένα μεγάλο τεράστιο κεφάλαιο. Πε ότι άντε, πέσω για το Μέγαλο Αλεξάνδρου, κάτι έχουμε ακούσει. Κάποιοι ξέρουν ότι είναι Μακεδόνα, κάποιοι ξέρουν ότι είναι ασφατηλάτη, κάποιοι ξέρουν ότι έφτασε μέχρι την Ινδία. Και αυτό. Ε, από εκεί και πέρα όμω, το χάο. Δηλαδή, δεν ξέρουμε, οι περισσότεροι, το τι, πώς, Πώ κρατήθηκε όλο αυτό ο κολοσσός, η μεγαλύτερη αυτοκρατορία στον κόσμο, που ξεκινάει, ξέρω εγώ, από την Ανδριατική θάλασσα, καταλήγει στα πέρατα των Ινδιών, και από τη Σιβηρία επάνω φτάνει μέχρι τη μισή Αφρική, ε, στην Αίγυπτο κλπ. Αυτό όλο το οικοδόμημα, το οποίο, από το οποίο και μετά άλλαξε και η ροή του πλανήτη γη, η ιστορία Ακριβώς. του, του πλανήτη. Αυτό όλο το οικοδόμημα, πώ συντηρήθηκε, παύλα, διατηρήθηκε. Και αυτό που συνέχισε ήταν ελληνικό, ναι ή όχι. Ε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Καταρχήν, η περίοδος που ξεκινάει μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου ονομάζεται ελληνιστική. Κακός. Έτσι. Κακός. Εντάξει, ναι, συμφωνώ. Ε, απλά ήθελα να... Απλώς και... μπορώ να το διεχτώ μόνο σαν χρονικό προσδιορισμό. Σαν χρονικό προσδιορισμό το λένε, ναι. ναι. Ε, Ουσιαστικά είναι μια περίοδο που η παγκόσμια ιστορία έχει ταυτιστεί με την ιστορία τη δικιά μα. Να το πούμε απλά. Ε, το πρόβλημα όταν πέθανε ο Αλέξανδρος ήταν η έλλειψη ενό ικανού διαδόχου. Δεν υπήρχε διάδοχο. Ξέρουμε ότι ήταν έγκυο η Ροξάνη η σύζυγό του, ήταν και η Στάτηρα η άλλη σύζυγό του, η κόρη του Δαρίου έγκυο, όχι με τόσο προχωρημένη εγκυμοσύνη. Δεν υπήρχε κάποιο διάδοχο, να το πούμε. Εκεί θα διαβάσετε στο βιβλίο να δείτε κάποια πράγματα τρομερά, τι πιστεύανε. Θέλω να κάνω μια παρένθεση και να σας πω τι και τι για, το, για το αίμα οι, οι δικοί μα Έλληνε. Όταν βγήκαν και έγινε το συνέδριο των το συμβούλων των εταίρων, τι θα γίνει, ρε παιδιά, λέμε. Και είπε ο Περδίκα να γίνει η βασιλιά, να ανακηρυχθεί το, αν κάνει γιο η Ροξάνη, να τον ανακηρύξουμε βασιλιά και κάποιο να αναλάβει τη βασιλεία μέχρι. μέχρι να ενηλικιωθεί. Να ενηλικιωθεί. Πίστευε ο Περδίκα ότι θα αναλάβει, ίδιο γιατί του είχε δώσει το δαχτυλίδι ο Αλέξανδρο. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα πτωλεμαίο να αντιδρά. Και τι λέει. Ακούστε τι τρομερό είπε έτσι. Όχι λέει, δεν γίνεται να το δεχτούμε εύκολα αυτό. Λέει, γιατί λέει Ροξάνη δεν είναι Ελληνίδα. Είναι περσική καταγωγή, λέει. Άρα το παιδί, λέει, που θα βγει θα είναι κατά το ίμιση Έλληνε και κατά το ίμιση Πέρση. Εμεί, λέει, πολεμήσαμε, του κατακτήσαμε. Γιατί θα δεχτούμε, λέει, για βασιλιά μα έναν που δεν έχει αμυγή ελληνική καταγωγή. Προσέξτε. Και τον υποστήριξε και ο στρατό, έτσι. Και ο στρατό που το άκουσε, τον υποστήριξε. Δηλαδή, προσέξτε πώ σκεφτόντουσαν. Τέλο πάντων, υπήρξαν κάποιε διαδικασίε, ε, δεν θέλω να επεκταθώ γιατί είναι ε, απλά το ανέφερα αυτό το συμβάν για να σα εξηγήσω πώ δίναν σημασία στην καταγωγή. Ρατσίσταρο οπτωλισμό. Ρατσίσταρο <laughs> και γι' αυτό ο Μέγα <laughs> Αλέξαντο προσέχτε επειδή η καταγωγή ναι. δίνεται και από τον πατέρα. Ναι. Γι' αυτό και πάντρευε Έλληνε με γυναίκε από την Περσία. Δεν πάντρευε ποτέ Πέρσε με Ελληνίδε. Να σα το πω αυτό που το γράφω και μέσα. Α, αυτό το κάνουν άλλοι. Ναι. Λάξε, μπράβο. Έχουμε λοιπόν μια περίοδο η οποία πραγματικά η έλλειψη ενό ικανού διαδόχου δημιούργησε στην αυτοκατορία τη βήθηση σε περιδίνηση. Όλη η στρατηγή του Αλεξάνδρου και ο σωματοφύλακε ήταν ικανή Δεν πέτυχε ο Αλέξανδρο μόνο του όλη αυτή την εποπία. Οπωσδήποτε ήταν ο βασικό παράγων, αλλά είχε και ένα πολύ καλό επιτελείο και έναν. Ε, να το πω απλά ένα συμβούλιο το οποίο το, το είχε και ο Φίλιππο. Να το πούμε και απλά έτσι, γιατί όλοι αυτοί είχαν σπουδάσει. Στη Μύζα, στο Πανεπιστήμιο του Φιλίππου. Δεν ξεκίνησε έτσι μόνο ο Αλέξανδρο με. είχε και ένα επιτελείο, να λέμε και την αλήθεια. Και γι' αυτό το πανεπιστήμιο είχε προσκαλέσει, καλέσει του καλύτερου καθηγητέ. βέβαια. από όλη την ελληνική επικράτεια. Και μάλιστα είχε πληρώσει τον Αριστοτέλεια Αδράο. Το ανεκοδόμησε κατά στάγυρα. Του είπε του ο Αριστοτέλη. Έτσι πρέπει εννοείται. Πρώτα θα μου φτιάξει την πόλη που κατέστρεψε. Και μάλιστα και ο Αλέξανδρο, ξέρετε ότι έστελνε κάθε χρόνο και 800 τάλαντα στο Λίκιο του Αριστοτέλη, έτσι. Όσο ήταν στην εκστρατεία έφυγε, έστελνε χρήματα. Έχουμε λοιπόν μια διαπερίοδο η οποία πραγματικά βρίθει μαχών, συμμαχιών και πολέμων, γιατί η στρατηγή του Αλεξάνδρου, να το πούμε απλά έτσι για να καταλάβει ο κόσμο, είχαν δύο κατηγορίε. Άνθρωποι όπω ο αντίγωνο, και ο Περδίκα που θέλαν να κυριαρχήσουν σε όλη την αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου. Και άλλο όπω ο Πτολεμαίος, ο Σέλευχο και κάποιοι άλλοι που ήταν οι υπερασπιστέ των διασπαστικών τάσεων. Δηλαδή είχαν καταλάβει να ότι. Να πάρουμε είναι, το ένα να κομμάτι. πάρουμε ένα κομμάτι και να γίνουμε βασιλεί. Υπάρχουν πολλοί αγώνε, πολλέ μάχε. Ε, πραγματικά είναι το ελληνικό Game of Thrones. Να σα το πω απλά. Το είπε κάποιο και είναι πολύ εύστοχο. Αυτό εάν γυριζότανε. Πραγματικά, και το βάζανε στην τηλεόραση, το Game of Thrones θα οχριούσε μπροστά του. Πόσο καιρό έκανε να κάτσει φωτιά, να κάτσει. Δεν κάθισε η, ποτέ, η κύριε Λεκάκη, ουσιαστικά. Ε, ξεκίνησε το 323, η, η, η περίοδος των διαδόχων λύγει το 281 που δολοφονεί το τελευταίο διάδοχο Ο έλευκο. Μέχρι τότε γινόταν μάχε. Ναι, δεν λέω γι' αυτό, αυτό ναι. Λέω πότε πήραν την απόφαση ότι τελικά θα σπάσουμε το, την αυτοκρατορία σε βασίλεια. Η αυτοκρατορία διασπάστηκε ο κύριο ε, υποστηριχτή που ήθελε να την κυριαρχήσει όλοι ήταν ο Αντίγονος, ο ομονόφθαλμο. Ένα μεγάλο στρατηγό, δεν τον ξέρω κόσμο. Έτσι. Δυστυχώ, μεγάλο στρατηγό του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου, ο οποίο ε, είχε τεράστιε στρατηγικέ ικανότητε. Ε, Αυτό παραλίγο να κυριαρχεί σε όλη την αυτοκρατορία με αποτέλεσμα να συνασπιστούν εναντίον του Πτολεμαίο, ο Σέλεφο, ο, ο, ο Κάσανδρο και ο Λυσίμαχο. Έγινε μια τεράστια μάχη στην Ιψό το 301 π.Χ. όπου το κάθε στράτευμα αριθμούσε πάνω από 100.000 άντρε. Για να καταλάβετε, οι εμφύλοι οι πόλεμοι έτσι, τι, τι ήταν. στρατεύματα όπου ιτήθηκε ο Αντίγονος Μάλιστα, ήταν 82 χρονών και έπεσε στη μάχη. Πολεμούσε, έτσι. Δεν καθόταν σπίτι του. Πολεμούσε. Ε, με αποτέλεσμα να, 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 να μην υπάρχει πλέον αυτό το όραμα τη μονοκρατορίας και να διασπαστεί η αυτοκρατορία σε διάφορα ελληνιστικά βασίλεια. Στη συνέχεια όμω, ε, ακολούθησαν και άλλε μάχε και ο, ο Σέλευκο. Περίμενε λίγο. Ε, η ιστορία δεν γράφεται μετά. Όχι. Αλλά, σε ρωτάω θα μπορούσε ένα 82 χρονών άνθρωπο να κρατήσει αυτή την αυτοκρατορία. Είχε δηλαδή. αν ο γιο τον Δημήτριο τον Πολιορκητή. Τον Δημήτριο, ναι. Μεγάλη προσωπικότητα. Εντάξει, ήταν λίγο. Άλλο, ο Πολιορκητή ο Δημήτριο. Δηλαδή, Εντάξει, εντάξει, ήταν μεγάλη προσωπικότητα. Μεγάλη και αυτοκρατορία. Μεγάλη και αυτοκρατορία, ήταν και λίγο έτσι. θερμοκέφαλο, να το πούμε απλά. Λίγο ερωτήλο, λίγο έτσι. ένα άνθρωπο ο οποίο ήταν πάρα πολύ παρορμητικό. Μεγάλο στρατηγό όμω. Μεγάλο, αλλά τον έχουμε δει σε. να σα πω την αλήθεια, να σα πω έτσι, την αλήθεια. Και το, το... γράφω στο βιβλίο μου, είχε έλλειψη διοικητικών ικανοτήτων. Ναι. Ο, ναι. ο Δημήτρη, δεν θα μπορούσε κάτι. Αυτό σου λέω, και ένα 80 διάρει μπαμπά α πούμε. Όχι. Ε, δηλαδή. Όχι, δύσκολο. Οι, οι άλλοι αντιδράσανε. Δύσκολο, δύσκολο γιατί μόνο Θα πρέπει... μπορούσε κάποιο άλλο, κατά την άποψή που του έχει μελετήσει Εγώ όλους. πιστεύω ότι μεγάλε προσωπικότητε ήταν, ήταν ο Σέλεφο και ο Πτολεμαίο. Ο Πτολεμαίο ήταν ο πρώτο που κατάλαβε ότι θα διασπαστεί η αυτοκρατορία και περιορίστηκε στο κομμάτι τη Αιγύπτου. Mm. Ήταν πάντοτε στι συμμαχίε με του νικητέ, έτσι. Mm -hmm. Πάντα. Mm -hmm. Και κατάφερε και ε, ο Σέλευκο ήταν μια προσωπικότητα στο τέλο, αυτό θέλω να σα πω πριν. Κατάφερε να κυριαρχήσει όλη σχεδόν την αυτοκρατορία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, έτσι. Όχι, κυριαρχήσει όλοι Μετά τη μάχη του Κουροπέδιο που, είναι, που συνέτριψε το Λυσίμαχο, ουσιαστικά ο Σέλευκο κυριάρχησε όλη την αυτοκρατορία πλην εσύ... τη Αιγύπτου, που ήταν ο Πτολεμαίος ναι. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν του Σέλευκου. Και ενώ ετοιμαζόταν να διασχίσει τον Ελίσποντο και να γίνει βασιλιά στη Μακεδονία, τον, τον δολοφόνησε ο το Πτολεμαίο Κεραυνό. Όχι ο Πτολεμαίο, ένα γιο του πτολεμαιου mm -hmm. ο το Πτολεμαίο Κεραυνό. Ουσιαστικά, αν βάλουμε λοιπόν κάποιον νικητή, ήταν ο Προσέλευκο. Να πούμε λοιπόν για του φίλου που μα ακούνε και να είναι περήφανοι οι μαθιώτε, έτσι, από το χωριό τη μάνα μου και από την Ιμαθία. Οι Σελευκηδεί είναι ε, γενικά εκεί στη σημερινή χοντρικά περιοχή τη Ιμαθία. Ε, άρα λοιπόν ο Σέλευκο θα μπορούσε. Ο Σέλευκο ήταν ικανότατο και θα μπορούσε. Ήταν βέβαια μεγάλο ηλικία τότε. Και ήταν αλλά είχε ναι. όμω έναν ικανότατο γιο, τον Αντίοχο, τον πρώτο, ο οποίο ήταν, απέδειξε καλέ ικανότητε και διοικητικέ και οργανωτικέ. Τώρα βέβαια μιλάμε για την περίοδο των επιγόνων μετά. Δηλαδή, όταν ο Σέλευκο ε, το 281 π.Χ., σταματάει η περίοδο των διαδόχων και ξεκινάει η περίοδο των επιγόνων, που είναι η απόγονη των διαδόχων. Η οποία τελειώνει το 30 π.Χ. όταν το βασίλειο τη Αιγύπτου πέφτει στα χέρια των Ρωμαίων. Oh. Και, αχ, μου, τι μου πει τώρα. Τι για, θα ήθελα να σα πω. Μου τι ήθελα να, να σα πω. Α, διαβάστε λοιπόν τι μάχε που έχουν γίνει. Και κοιτάξτε ότι αν ήταν συνασπισμένοι οι Έλληνε. Σα είπα ότι μόνο στη μάχη τη Υψού πάνω από 200.000 πολέμου. Mm -hmm. Αν ήταν συνασπισμένοι. Δεν θα υπήρχε ορμανική Δεν θα υπήρχε τίποτα. Αλλά δυστυχώ. Τα πράγματα γραφτήκαν διαφορετικά. Ναι. Τα αν όμω δεν γράφουν ιστορία. Τα αν δεν Ούτε γράφουν. Τα... Ιστορία. Όχι, όχι, όχι. Ούτε τα όχ. όχι, όχι. όχι. Η ιστορία γράφεται με πραγματικά γεγονότα. Έτσι με αυτά που έγινε Απλά, και όχι με αυτά που θα θέλαμε. Με αυτά που... Πολλά θα θέλαμε, αλλά δυστυχώ, άμα διαβάσετε, θα δείτε ότι οι μάχε. Πάρα πολύ ελληνικό στοιχείο σε αυτέ τι μάχε έχασε. Δηλαδή, πώ να σα το πω, οι πόλεμοι αυτοί ήταν συνεχόμενοι, δεν ήταν ένα πόλεμο. Λέμε και τον Πολεπονσιακό πόλεμο που ήταν τα καταστροφή. Ναι, ήταν καταστροφή. Και εδώ πιο πολλά χρόνια κράτησε ουσιαστικά. Περίπου να το βάλουμε και αυτό. Όχι πολλά χρόνια. Εντάξει, είναι μια περίοδο που η οποία πραγματικά βρίθει εμφυλίων μαχών. Βέβαια, η διαφορά είναι ότι ο Πελοπονισιακό πόλεμο ήταν μικρή έκταση. Έτσι, εδώ, σε αυτέ εδώ τι περιοχέ. Αυτό ο πόλεμο όμω ήταν πολύ μεγάλη. Ήταν παγκόσμιο κλίμα. Ήταν ένα, θα λέγαμε, ένα τηρουμένο των αναλογιών, ένα παγκόσμιο πόλεμο εκείνη τη εποχή. Ήταν εμφύλιο, Okay. Και, και, όπως και ο Πελοποννησιάκος βέβαια αλλά θέλω να πω το εξής ότι διακυβεύ, διακυβεύονταν πάρα 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 πολλά πράγματα εκεί πέρα όχι μόνο πόροι βασικά το νερό τα ορυκτά και οτιδήποτε άλλο ξυλία και οτιδήποτε άλλο μέταλλα κλπ αλλά διακυβεύονταν και πολιτισμό. δηλαδή αν όμως κάτι μας έχει αφήσει αυτή η εποχή γιατί πολεμήσαν οι σε φίλου, σκοτωθήκανε, πλακωθήκανε σε όλο τον πλανήτη όμω, κάθε μέρα βγαίνουν στο φως πράγματα του, των βασιλείων αυτών, που τα θαυμάζει, από πολιτισμό μιλάω, από ψυπολιτισμού, όλο ο πλανήτη ακόμα και σήμερα. Αυτό που γράφει. Έργα τέχνη, ψηφιδωτά, όχι μόνο, όχι δηλειπτά, μόνο. αγάλματα, οχυρωματικά έργα, τεχνικά έργα Το τεχνικά γράφω έργα, ξεκάθαρα λιοφύρια. στο βιβλίο ότι οι διάδοχοι ακολουθήσαν την πολιτική του Αλεξάνδρου όταν ό,τι αφορά την ίδρυση νέων πόλεων, οι οποίε ε, επικίζονταν με μεικτού πληθυσμού Ελλήνων και Ξένων. Και αποτελούσαν κέντρα εμπορικών και άλλων συναλλαγών, καθώ και συνέβαλαν στην ανάπτυξη των επιστημών, των τεχνών και των γραμμάτων και όλων, γιατί προσέλκυαν το μεγαλύτερο και ποιοτικότερο κομμάτι του πληθυσμού. Στην Ασία, η πλειοψηφία των πληθυσμών κατοικούσε σε κόμε, χωρί πολιτική οργάνωση. Χωριά, να το πούμε απλά. Πήγαιναν, λοιπόν, οι διάδοχοι και έκαναν πόλει. Έτσι, λοιπόν, ανέπτυξαν τον πολιτισμό. Και αν δεν υπήρχαν και τα ελληνιστικά βασίλεια, εντάξει, η αυτοκρατορία δεν μπόρεσε να διατηρηθεί. Δεν εξαφανίστηκε όμω. Υπήρξαν τα ελληνιστικά βασίλεια. Αυτά είναι η συνέχεια. Άρα λοιπόν το έργο του Αλεξάνδρου συνεχίστηκε με στα ελληνιστικά βασίλεια. Mm -hmm. Δεν μπορούμε να τα καταργήσουμε και να πούμε ότι ξέρει κάτι δεν διατηρήθηκε η συνοχή τη αυτοκρατορία. Ναι, αλλά τα κράτη αυτά συνέχισαν να προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό. Mm -hmm. Για να ακολουθούν mm -hmm. το έργο mm -hmm. του Αλεξάνδρου, έτσι. Συνέχισαν να χτίζονται θέατρα. Ακριβώ συνέχισαν να χτίζονται μεγάλα υδραυλικά υδραγωγεία έργα, συνέχισαν να, να, χτίζονται δεξαμενέ, συνέχισαν να χτίζονται πύργοι. Το πάντα. Κτίρια, να πούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί που ζούσαν σε εκείνε τι περιοχέ ήταν σε τσαντήρια. Αυτό είπα ήταν... πριν, σε καμία πολιτική οργάνωση. Και να σα πω κάτι, πώ αποδεικνύεται αυτό. Ποιο λαό επαναστάτησε μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου. Ε, Εννοεί. Από του υποτελεί λαού. Κανένα. Κανένα. Γιατί, ξέρετε γιατί. Αφού του είχε, αφού είχαν ευνοηθεί. Η νέα τάξη πραγμάτων, αν το πούμε εντό αγωγικών. Είχαν στεναχωρηθεί κιόλα. Ακριβώ. Αφού. Τον είχαν θρυνήσει τον έτσι, Αλέξανδρο πάρα έτσι, έτσι. πολύ. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, εμεί συμβαχτήκαμε μεταξύ μα. Δεν, δεν, δεν πήγε, δεν είδε κάποιο να. Και αυτό τώρα κάπω ακούγεται, αλλά. <coughs> Για λέω και στι θέσει του. Η ήταν ομοτελειακό. μοτελιακό ο Αλέξανδρο ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι εξετράτησαν μαζί του, είχαν τι φιλοδοξίε του, τα όνειρά του, τον πλούτο. Ήταν πλούτη. Δεν μπορούμε να βγάλουμε και τον ανθρώπινο παράγοντα εκτό ε, του παιχνιδιού. Ήταν νομοτελειακό. Αυτό έχει γίνει και σε άλλε μεγάλε αυτοκρατορίε που υπήρχαν. Είναι λογικό όταν φύγει η κεφαλή να υπάρξουν συγκρούσει. Ναι, γίνανε και σε άλλε αυτοκρατορίε, αλλά όταν έπεσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν ήταν Ρωμαϊκά. Όχι. Έχει, έχει διαφορά εδώ. Κατάλαβε τι λέω. Βεβαίω και έχει διαφορά. Τεράστια διαφορά. Καμία σχέση. Εδώ συνεχίστηκε ο πολιτισμός. Εδώ συνεχίστηκε ο Εδώ πολιτισμός. Εδώ συνεχίστηκε. Είναι άλλο. Να μην σου πω και με πιο μεγάλη ένταση. Βεβαίω. Γιατί κοίταζε ο Σέλευκο να ανταγωνιστεί τον Πτολεμαίο. Ο Πτωλεμέο, να τα κατάλαβε λέω. Ναι, 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 ναι. Να ανταγωνιστούν ποιο θα κάνει το μάμα, καλύτερο. Μα άμα δείτε μέσα, πραγματικά, υπάρχει, είναι. Σα το λέω ειλικρινά, αν αυτό γυριστεί ταινία είναι το ελληνικό Game of Thrones. Είναι πραγματικά γίνεται χαμό. Και όχι μόνο από μάχε και τέτοια. Συμμαχίε, να δείτε τι γίνεται, πώ προσπαθούν να κερδίσει την υποστηρίξη των ελληνικών πόλεων κρατών. Γιατί, να σα πω κάτι, το βασικό, η βασική επιδίωξη όλων, ακόμα και του Σελεύκου, του Πτολεμαίου και άλλων, όλων, του Αντίγολου που ήταν στην Ασία, ήταν να κερδίσουν την υποστήριξη του ελληνικού στοιχείου. Και των ελληνικών πόλεων κρατών. Μπορεί οι ελληνικέ πόλει κράτη τότε να είχαν παρακμάσει γιατί τα ελληνιστικά βασίλεια είχαν πολύ μεγαλύτερη οργάνωση και στρατό και δύναμη και, και πλούτο. Παρόλα αυτά, όλοι θέλαν την υποστήριξη των ελληνικών πόλεων κρατών. Δηλαδή τον, του σκληρού πυρή, ελληνικού πυρήνα, να το πούμε απλά. Έτσι. Και θα δείτε τι έχουν κάνει για να την κερδίσουν. Ο, σε όλη αυτή την ε, ιστορία που μας περιγράφεις ε, η Θεσσαλονίκη ποιο ρόλο παίζει. Δηλαδή το, η Θεσσαλονίκη Πέλα ξεδάρεις, το, Δηλαδή το κέντρο τη Μακεδονία. Και το κέντρο τη Μακεδονία, κοιτάξτε, εκείνη την περίοδο ουσιαστικά έχει αρχίσει να υπάρχει αυτό που λέμε μια αποκέντρωση. Τα κυριότερα γεγονότα λαμβάνουν χώρα στην Ασία. Mm -hmm. Όχι πω η Μακεδονία δεν έχει σημαντικό ρόλο. Εκεί έχουμε τη δράση του Κάσανδρου, ο οποίο πραγματικά είναι ο γιο του αντίπατρο ο Κάσανδρος. Ο αντίπατο ήταν ο στρατηγό του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όταν έλειπε ο Αλέξανδρος στην Ασία, είχε αφήσει τον αντίπατρο ω αντιβασιλέα. Ο γιο του λοιπόν ο Κάσανδρο έγινε βασιλιά, είναι αυτό που δολοφόνησε την Ολυμπιάδα, τη Ροξάνη, τον μικρό Αλέξανδρο. Ε, έχουμε. που του έσφαξε στην Αμφίβολη. Mm -hmm. ε, έχουμε οπωσδήποτε και στη Μακεδονία πάρα πολλά γεγονότα, αλλά. Δεν παίζει ουσιαστικό ρόλο. Όχι, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και η Μακεδονία, αλλά οι μεγαλύτερε μάχε γίνονται, να το πω απλά, εκτό ελληνικού χώρου. Τα μεγάλα αντιλημιστικά βασίλεια είναι στην Ασία, να το πω απλά. Και, στην Αφ... και φυσικά και στην Αφρική. Ναι, του θέλω, θέλω να πω, δεν έχει κάποια επιρροή η Θεσσαλονίκη και η Πέλα προ τον Τολεμαίο ή προ τον. Στην αρχή Πελε... όλοι προσπαθούν να κερδίσουν την υποστήριξη τη βασιλική οικογένεια. Θέλουν να φανούν ω διάδοχη κατάσταση. Ε, δηλαδή θέλουν να φανούν ότι πάνε με νόμιμο τρόπο να κληρονομήσουν την εξουσία. Ε, κάποια στιγμή λοιπόν όλοι ε, να το πω απλά χαίρονται που ο Κάσανδρος τους έβγαλε από την δύσκολη θέση που δολοφόνησε τη βασιλική οικογένεια. Mm -hmm. Να το πω απλά. Έτσι. Και, και, δεν υπάρχει πια. Και δεν υπάρχει πια. Ε, και μετά βλέπει ότι όλοι ανακηρύσσονται βασιλεί. Ο καθένα ο Ντίγονο στο βασιλείο του, ο Πτωλημαίο στο βασιλείο του, ο, ο Κάσανδρος είναι βασιλιά τη Μακεδονία πλέον. Και να γίνει αυτό, Παντρεύθηκε τη Θεσσαλονίκη, είναι τεραθαλία αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ίδρυσε την πόλη. Η Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε από το Κάσανδρο. 316 με 315 π.Χ. Ναι, πιστού. δεν υπάρχει, Αλεξάνδρου. Βέβαια, να πούμε εδώ πέρα, γιατί το ακούω και αυτό να λέγεται, ότι δεν έχει αρχαία ιστορία η Θεσσαλονίκη. Όχι, δεν είπαμε τέτοιο. Είπαμε ότι ίδρυσε την πόλη. Ένωσε διάφορε πολίγνε που πήγαν εκεί. 20 πόλει περίπου γύρω-γύρω. η θέρμη Δεν το έβαλε, δεν πήγε σε ένα χωράφι και έφτιαξε μια πόλη. Αυτό να το διευκρινίσω, γιατί ακούγεται ότι δεν έχει αρχαία ιστορία η Θεσσαλονίκη. Να εξηγήσω, λοιπόν, να, να πω για ακόμα, για πολλωστή φορά, λοιπόν, στου φίλου, που μας ακούνε ότι η αρχαι... το αρχαιότερο έβριμα στη Θεσσαλονίκη είναι ακριβώς κάτω από εκεί που χτίστηκε το Βελίδιο. Το Βελίδιο το ταφοπλάκωσε δηλαδή όταν, πήγαινα, όταν ήταν να χτιστεί αυτό το περίφημο Βελίδιο. πια Είναι νεολυθικής εποχής. Είναι η αρχαιότερη κατοίκηση που έχουμε μέχρι στιγμή στη Θεσσαλονίκη, μιλάω για την πόλη τη Θεσσαλονίκη, τον αστικό ιστό τη Θεσσαλονίκη, γιατί έξω από τα περιχωρά τη έχουμε πολύ αρχαιότερα, είναι νεολυθική εποχή, Δυστυχώς δεν σώθηκε σχεδόν τίποτα χάρην ε, του Βελιδίου που έπρεπε να το κάνουν εκεί πέρα ένας κολλητός του τότε... Καλά, γνωστό φαινόμενο αυτό στην ελληνικό... του τότε πολιτικού ηγέτη μας, λοιπόν, ε, του Καραμαλή. Άρα λοιπόν, ε, εδώ τα πράγματα ε, είναι λίγο ψέμα και είναι μάλλον είναι αυτό που λένε ότι μπορείς να πεις την αλήθεια με άλλα λόγια. Ναι, ναι, ναι. Yeah. Έτσι, την ίδρυση, ο, ο Κάσανδρο ιδρύει μια πόλη την οποία ονομάζει Θεσσαλονίκη. Yeah, ακριβώ. Η αυτό πόλη λέει. υπήρχε. Όχι, τα... υπήρχαν, δε, δε, δεν πήγε να σα το πω απλά ε, να κάνει απεικισμό. Πήγα σε μια περιοχή η οποία δεν υπήρχε τίποτα. Yeah, ναι, όχι, 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 όχι. Υπήρχαν έτσι. εκεί 20 κόμμε, ολόκληρε yeah, και τι ένωσε. Και τι ονόμασε Θεσσαλονίκη. Από τη Σύνδο α πούμε. Yeah. Μπράβο. Από τη Σύνδο μέχρι τη Θέρμη, κατοικείται όλο ο κόλπο. Όλη η Μακεδονία Μα ήταν και ένα κομμάτι έφορο τη Μακεδονία εκεί. Δεν μπορούσε να με μη... κάνει. Εδώ κατοικεί το Ιάνο Μακεδονία, η Ορεινή Μακεδονία. Δεν θα κατοικεί το εκεί που ήταν η θάλασσα δίπλα. Αυτό <laughs> δεν το συζητάμε. Όχι, Απλά... Να το διευκρινίσουμε. Να το διευκρινίσουμε γιατί... και πολύ σωστά. Έτσι. Απλά ονόμασε την πόλη Θεσσαλονίκη. Προ τη μην τη συζύγου του. Ε, πολιτική πράξη ήταν και αυτή τώρα βέβαια. Ο Κάσανδρος ήθελε να φανεί ω νόμιμο βασιλιά. Και ο μοναδικό τρόπο να φανεί ω νόμιμο βασιλιά ήταν να παντρευτεί κάποια η οποία ανήκε στο βασιλικό οίκο των Τιμενιδών. Η μοναδική τότε εν ζωή ήταν η Θεσσαλονίκη. Η, ο... την οποία υπεραγαπούσε η Ολυμπιάδα. Να το πούμε αυτό έτσι. Η Θεσσαλονίκη ήταν κόρη του Φιλίππου και τη Νικησίπολη από τι σφαίρε. Πέθανε η μητέρα τη πολύ Μη λίγο μετά τη γέννα και την ανέλαβε σχεδόν αποκλειστικά η Ολυμπιάδα. Την οποία τη λάτρευε σαν κόρη τη Θεσσαλονίκη. Η Ολυμπιάδα, όσο ζούσε και έμαθε για το, το χαμό του Αλεξάνδρου, προσπάθησε να παίξει κάποιο ρόλο επιρροή. Μεγάλο ρόλο. Η Ολυμπιάδα θεωρούσε υπεύθυνο τον αντίπατρο. <σχελίδι> ότι ο γιο τη δηλητηριάστηκε από τον αντίπατρο. <σχελίδι> γιατί ο εινοχό του Αλεξάνδρου ήταν ο Ιώλα. Ήταν γιο του αντίπατρου και αδελφό του Κάσανδρου. Και μάλιστα ο αντίπατρο είχε πέσει και σε δισμένη λίγο πριν ο Αλέξανδρο φύγει από τη ζωή. Είχε διατάξει τον κρατερό Αλέξανδρο να επιστρέψει με 10.000 στρατό. Στη Μακεδονία να λάβει αντιβασιλέα και είχε πει στον αντίπατρο, λένε, να με συναντήσει. Η συνάντηση δεν έγινε ποτέ, φυσικά, έτσι. Η Ολυμπιάδα, λοιπόν, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και στην προσπάθησε να εξασφαλίσει τα συμφέροντα του εγγονού τη, του Αλέξανδρου του Τέταρτου, του γιου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάποια στιγμή, ουσιαστικά, ήταν στην Μακεδονία η άρχουσα τάξη η Ολυμπιά. Έκανε όμω ένα πολύ μεγάλο λάθο η Ολυμπιάδα ε, τυφλωμένη αποργή και μίσος για το θάνατο του γιού της ε, συμπεριφέρθηκε πάρα πολύ άσχημα έσφαξε πάρα πολλούς γνωστούς και φίλους και συγγενείς του Κάσαντρου και του Αντίπατρου με αποτέλεσμα να χάσει το λαϊκό, τη λαϊκή υποστήριξη Έτσι, γιατί στην αρχή φανταστείτε ότι η Ολυμπιάδα έγινε όλος, όλος ο μακεδονικός λαός κάποια στιγμή προσπάθησε η, η, ο βασιλιά ο Φίλιππο ο αριδαίος, ο ετεροθαλή αιτεροφα... αδελφό του Μεγάλου Αλεξάνδρου που είχε κάποιο πρόβλημα διανοητικό. Η γυναίκα του τέλο πάντων προσπάθησε η Αντέα Βρυδίκη να, και να, να, να φέρει το Φίλιππο αριδέο ω μοναδικό βασιλιά. Όλο η Ολυμπιάδα πήγα να συγκρουστεί με, με στρατό μαζί τη, δεν έγινε ποτέ μάχη. Όλοι πήγαν με το μέρο τη Ολυμπιάδα. Ήταν η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κατόρθωσε να κυριαρχήσει τη Μακεδονία, αλλά συμπεριφέρθηκε με πολύ σκληρό τρόπο με αποτέλεσμα να χάσει αυτό που σα είπα τη λαϊκή υποστηρίξη. και έτσι ο, ο Κάσανδρος κατάφερε ουσιαστικά την απέκλεισε στην Αμφίπολη και την σκότωσε προσπάθησε να φέρει κάτι από τον Αλέξανδρο πίσω. Αυτό υπάρχουν διάφορες θεωρίες, ότι προσπάθησε να φέρει τη σωρό και αυτά. Δεν μπορώ να σας πω κάτι, δεν έχω βρει κάτι εγώ επίσημα από τη μελέτη που έχω κάνει. Όταν δεν έχω βρει κάτι, δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην έγινε. Έτσι, γιατί Προφανώς. εδώ υπάρχουν. Λέω, το κατώ... Εγώ ρωτάω εσένα από τι μελέτε που έχω την έρευνα. <laughs> οι μελέτε μου γράφουν ότι ο... ξέρουμε όλοι και τι γράφουν οι αρχαίε συγγραφεί ότι το ισορρό του Αλεξάνδρου. Το γράφω στην αρχή και θα, να κάνουμε μια παρένθεση εδώ. Ο Αλέξανδρος ο ίδιο είχε δηλώσει ότι ήθελε να τα αφήσει την ΟΑΣΕΤΣΥΟΑ. Έτσι και πριν. Mm -hmm. Έτσι. Από εκεί και πέρα τι έγινε. Όταν ανέλαβε αντιβασιλέα ο Περδίκα, ήθελε να τον φέρει στι Αιγέ. Για πολιτικού λόγου. Τελικά ο Πτωλεμέο έκλεψε το πτώμα. Τι σωρό να το πούμε αυτό. Τη σωρό δεν είναι πτώμα. Ε, Πώ πώς το λέγανε. τον νεκρό, το το νεκρό. Το νεκρό. νεκρό του Αλεξάνδρου. Έχω ακούσει και το νεκρό πτώμα που λένε τέλο πάντων. Τον νεκρό του Αλεξάνδρου. Έκλεψε τη σώρο γιατί υπήρχε μια προφητεία του Μάντι Αρίστανδρου Ωραία. ότι όποιο κατέχει τη σώρο του Αλεξάνδρου θα έχει Τι, μεγάλη δύναμη και, και το τόπο αυτού του θα έχει λέει ανάπτυξη. Και, την, και τον έφερε και στην Αίγυπτο. Ναι, Εκεί λοιπόν ξέρουμε ότι ετάφει. Το αν με κάποιο τρόπο μπορεί να γυρίσει πίσω δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε. Δεν έχουμε στοιχεία μέχρι στιγμή. Μέχρι στιγμή προσέχετε τι σα λέω, έτσι. Την έχει από δολοπλοκία και πονηριά την Ολυμπιακή Την έχω, αλλά έχω και τον το το Πτολεμαίο πάρα πολύ προσεκτικό στι κινήσει του. Αποδείχτηκε ότι σε όλου του ε, πολέμου ο Πτωλεμέο ήταν πάντοτε με τη μεριά και των Ιππάνων. Και προφανώ θα τον πήγε στη ΣΥΟ, όπου δεν είναι δυνατόν να πα. Ενώ στην Αλεξάνδρεια ήταν ευπρόσδεκτο. Ο Αλεξάνδρο τον είχε στην αρχή, ο, ο στη, με, στη Μέμφυδα τον είχε στην αρχή. Ναι. Και μετά κατασκευάστηκε το μαφσολείο στην Αλεξάνδρεια, όπου το μετέφερε βασικά ο γιο του Πολέμου. το έκανε πιο πολύ για εμπορικό, για εμπορικό... προσκυνηματικό λόγο. Ναι, αλλά, αλλά το... ήταν ευπρόσβλητο τόπο. Βεβαίω. Η Αλεξάνδρεια. Μα εν, να... να... δεν ξέρουμε τι. σήμερα δεν μπορεί να μπορεί να ξέρουμε τι είχε γίνει. Καταρχήν μπορεί να είναι και νοτάφιο στην Ασυσίου. Δηλαδή να έχει πει ο άνθρωπο χτίστε τον τάφο μου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είχε ανακηρυχτεί φαραώ. Τι έκανε ο φαραώ, ο... κάθε φαραώ στην Αίγυπτο το πρώτο πράγμα μόλι έφτιαχνε τον τάφο του. Έτσι δεν είναι. Mm -hmm. Λοιπόν, άρα λοιπόν το θέμα τη ταφή του Αλεξάνδρου είναι πολύ. Δεν μπορεί κάποιο να μιλάει με σιγουριά. Ωραία. Διαλύματάκι. Γιατί πρέπει να πάμε στη... στην ώρα μα και να πάρουμε και την ανάσα μα. Δεν προλάβαμε ούτε ένα τραγούδι να παίξουμε με σένα που έχω μπλέξει <laughs> και με, το... <laughs> με του διαδόχου που είναι και πολλοί. Και επανερχόμαστε σε λίγο με τον Νίκο, τον Παπαχρήστου για του διαδόχου. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, μέρο δεύτερον. Είμαστε εδώ πέρα με τον συγγραφέα, τον Νίκο, τον Παπαχρήστου, γιατρό στο επάγγελμα. Θετικό άνθρωπος, αυτός που μετραει κόβη ράβη, Για να. Οπότε γι' αυτόν τον λόγο τον κάλεσα, γιατί δεν μπορεί να αυθερετεί. Είναι πάνω σε κείμενα ό,τι γράφει και υπάρχουν παραπομπέ. Ε, για να δούμε τι γίνεται μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου. Εκτό από τον Σέλευκο και τον Πτολεμαίο, ποιοι άλλοι υπάρχουν, ή ποιοι άλλοι παίζουν. Μεγάλε προσωπικότητε ο Ευμένη. Ο, ο Καρδιανό δεν ήταν καν Μακεδόνα. Τον είχε ανακαλύψει ο Φίλιππο στην Καρδία. Τον είχε κάνει. Τη γραμμα... Θράκη. μπράβο. Γραμματέα του. Υπεύθυνο για τι Βασίλειε Εφημερίδε. Ήταν μαζί με τον Διόδοτο τον Ερυθρέο. Οι Βασίλειε Εφημερίδε ουσιαστικά ήταν οι καθημερινέ γραπτέ αναφορέ. Το ημερολόγιο είναι το παπλά τη Εκστρατεία. Όχι μόνο, υπήρχαν βασίλε εφημερίδε και την εποχή του Φιλίπου. Τι γίνεται στην, στην αυλή. Να μην την μπερδεύω κόσμο με τη φιλάδα του Αλεξάνδρου. Καμία σχέση δεν έχει. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Οι βασίλε εφημερίδε ήταν και το ημερολόγιο, να το πούμε απλά. Του βασιλείου. Ε, μετά το θάνατο του μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Ευμένη στάχτηκε με το μέρο τη βασιλική οικογένεια. Επέδειξε τεράστιε στρατιωτικέ και στρατηγικέ ικανότητε που τον θεωρούν ω τον ικανότερο στρατηγό ε, πολύ ξένη συγγραφή. Τον θεωρούν στον ικανότερο στρατηγό. Δεν έχασε καμία μάχη. Τύθηκε, έχασε από προδοσία στη μάχη τη Γαβίνη. Τον συνέλαβε ο Αντίγονο και τον θανάτωσε. Και μάλιστα για να δείτε το, όπω γράφει ο Κορνίλιο Νέπο, κανένα από του διαδόχου δεν τόλμησε να αυτοανακηρυχτεί βασιλιά στη σατραπία του όσο ζούσε ο Ευμένη. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη προσωπικότητα. Ο Αντίγονο, όπω αναφέραμε, ο Σέλευκο. Ο Λυσίμαχο. Ο Λυσίμαχος. Μεγάλη προσωπικότητα σωματοφύλακα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έτσι, τη Τράκη. Ε, τεράστια εγώ... πίσω προσωπικότητα. Τεράστια. Και κατά πάσα πιθανότητα αυτό που είναι στην ε, Βεργίνα κατά την άποψή μου. Εντάξει, ναι. Ε, είναι μια θεωρία και αυτή. Ο Λυσίμαχο βέβαια εγώ θα διαφωνήσω σε αυτό και θα σα πω γιατί. Γιατί μου αρέσει μερικέ φορέ έτσι να κάνουμε και. Ο Λυσίμαχο ε, γνωρίζουμε ότι ε, τάφει πρώτα στη Θράκη. Mm -hmm. προσέχτε Και μετά, εάν θεωρήσουμε ότι μεταφέρθηκε στι Αιγέ ή στη Βεργίνα, όπω θέλετε πείτε το, δεν μπορεί να γίνει δεύτερη φορά καύση. Ο, βασιλιά, ο λυσίμαχο, επειδή ήταν βασιλιά, υπέστη τελετουργική καύση. Αυτό έγινε εκεί που θαύτηκε πρώτη φορά. Δεύτερη φορά δεν γίνεται. Ο νεκρό όμω που είναι στον τάφο 2 έχει υποστεί τελετουργική καύση. Βρέθηκε από πάνω η νεκρική πυρά. Άρα δεν μπορεί να είναι ούτε ο αριδαίο που λένε. Γιατί το ίδιο πρόβλημα υπήρχε και με τον αριδαίο. Ετάφει αλλού πρώτα. Εκεί θα γίνει η καύση. Δεύτερη καύση δεν μπορεί να γίνει η επανάληψη. Δεν μπορεί να γίνει, αλλά μπορεί να μεταφερθεί τεφροδόχο. Ναι, αλλά εμεί έχουμε όμω από πάνω τα, τα, έχουμε βρει όλα τα ευρήματα τη καύση. Έχουμε βρει νεκρά άλογα, έχουμε βρει σπασμένα γη, έχουμε βρει. Αυτά μεταφέρονται. Ε, ναι, τέλο πάντων, υπάρχει δεν θα το, μπορεί το, δεν αυτό, θα το Μπορεί το να, να το γίνει αυτό, μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει. Εντάξει, ε, απλά, ε, η άποψή μου είναι ότι δεν ξέρουμε και πολλά. Το θέμα είναι. Δεν ξέρουμε γιατί δεν μα αφήνουν να ξέρουμε. Δεν μα έχουν πει, δεν μα έχουν πει. Γίνει... Γίνει... Έχω, την έχω ακούσει τη θεωρία. Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ με, το, με τη θεωρία του λυσίμαχου γιατί πιστεύω ότι είναι καθαρή. Η νεκρική πειρά που είναι πάνω από τον τάφο 2 είναι καθαρή. Μπορεί να μην είναι ο φίλο δεν το ξέρουμε. Για μένα είναι. Για μένα δεν αλλάζει αυτό. Ο, ο Για μένα είναι. Ναι. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία τα οποία το επιβεβαιώνουν. Όπω για παράδειγμα, ε, μικροστοιχεία. Τώρα δεν ξέρω να πλατιάζω, αλλά αφού μιλάμε, α <χι> τα πούμε. Ε, για παράδειγμα, έχουμε ένα τάφο, ο τάφο 2, ο οποίο άμα μπείτε στο θάλαμο μέσα, είναι, είναι γυμνό. Τον έχουν σφραγίσει βιαστικά. Ενώ αντίθετα, ο προθάλαμο, που είναι η γυναίκα που βρέθηκε, είναι πολύ ωραία διακοσμημένο. Τι ξέρουμε εμεί, ότι μόλι πέθανε ο Φίλιππο, ο Αλέξανδρο έπρεπε να θάψει γρήγορα τον πατέρα του, γιατί είχε εξεγέρσει να το μετωπίσει. Άρα λοιπόν έχουμε ένα τάφο, ο οποίο είναι πρόχειρα κατασκευασμένο ο τάφο 2. Είναι ο θάλαμο, άμα το δείτε μέσα, δεν έχει κονία μα στου ε, Καλά, δεν, δεν μπορούσε τώρα ο Αλέξανδρο να κάνει κονία μα τώρα στον τάφο. Ε, το, το, το κάνει κάνει βιαστικά, πρόχει. προσέχτε, το κάνει βιαστικά. Άξε. Το κλείνει βιαστικά. Δεύτερον, έχουμε Ωραία. έχουμε, παρακαλώ, έχουμε δε. την νεκρική πυρά από πάνω. Mm -hmm. έτσι, η οποία είναι από πάνω. Ε, ε, έχουμε ένα σκελετό, ο οποίο με βάση τα στοιχεία που λένε, του λένε ψέματα. Λένε ότι ανήκει σε άτομο μέση ηλικία. Δεν μπορεί να είναι αριδέο, αριδέο Και Έχουμε DNA. Έτσι έχουν, έχουν πει ότι. Έχουμε DNA. DNA δεν έχουν κάνει. Α, θα σας εντάξει. πω γιατί. Έχουν Έχουμε έκαν, πάλι οπαθολογική φαντασία. Εκτό αν έχουν κάνει, προσέξτε, εκτό αν έχουν κάνει, έχει κάνει το πανεπιστήμιο τη Τράκη και ξένοι έχουν κάνει μελέτη ανθρωπολογική και έχουν πει ότι ανήκει σε έναν μεσήλικα με υπευτική και έντονη και πολεμική δραστηριότητα. Έτσι. Ε, αυτό το έχουν βρει. DNA για να κάνουν πρέπει να το συγκρίνουν. Θα μπορούσαν να κάνουν π.χ. το πιο απλό, έτσι. Το οποίο δεν το λέω. Πάρε ρε παιδί μου το, τον τάφο του. Πάρε DNA από το σκελετό. Του, του τάφο 2 και πάρει και από τον τάφο 3 που λες ότι είναι ο Αλέξανδρος. Εάν είναι οι ίδιοι, το χρωμό συμμαψί είναι ίδιο. Έτσι. Δεν και, 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 με, και μετά πάρει και από αυτού του σκελετού που βρέθηκαν στην ναι, Αφύπολη. Προσέξτε, ναι. Άρα λοιπόν. Του πολλά κενά τα οποία δεν είναι δικιά μα να τα αναλύσουμε. Ερωτήματα υπάρχουν, θέτουμε. Ε, ερωτήματα θέτουμε. Ο καθένα έχει τι απόψει του. Εγώ έχω μια άποψη για τη συγκεκριμένη με βάση. Μα αυτή για που να τι λύσουμε τι απορίε μα και να μην δεν ρωτάμε γίνει... Εγώ λύθει. τα πήγα και ρώτησα πού είναι ο σκελετό. Δεν πήρα κάποια απάντηση. Έτσι. Ποιο ε, δεν... σκελετό του Όσο πιο απλό του λένε... τάφου 2. Του τάφου δύο, ναι. Υπάρχει ο τάφο 2. Που ναι. βρέθηκε μέσα με τα κτερίσματα, με το χρυσό στεφάνι, είναι κάποιο βασιλιά. Αυτό που στιγμή πήγαινε βόλτε, πήγαινε σε Αυτό είναι ένα βασιλιά. Τελείωσε. Τώρα ποιο είναι, καθένα έχει τη θεωρία του, έτσι. Που σα είπα ότι η αρχαιολογία είναι και μια δυναμική επιστήμη. Αλλάζουν τα δεδομένα. Μπορεί να βρεθεί κάτι άλλο αύριο. Ακριβώ. Έτσι. Αλλά να πάρουμε κάποιε απαντήσει. Μπορεί, α πούμε, να ανασκαφεί ο λόφο που είναι απέναντι από την αμφίπολη αυτών ναι. που σκάβουν και τώρα από, 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 τον Καστά, ναι, που είναι ξέχτε, πολύ μεγαλύτερο. Ναι, Άρα, ούτε εκεί έχουμε πάρει κάποια απάντηση. Ναι. Άρα, μπορεί να βρεθεί κάτι άλλο. Δεν, δηλαδή, δεν μπορούμε να είμαστε δογματικοί. Και γιατί τόσα χρόνια δεν κάνουμε DNA στου πέντε σκελετέ που βρέθηκαν στην αφήπολη. Δεν είμαι εγώ εκεί. Δεν ξέρω. Μιλάμε πώς... από το 14 που Δεν απευθύνεται σε ένα το ερώτημα. είναι μεγάλο και πάει στο μικρόφωνο. Ή να κάνουν ή να μα πούνε τι πιστεύουν. Είπε η κυρία Περιστέρο ότι είναι ο υφορτάφο του να έχει πει διάφορα πράγματα. Ναι, κάντε κάποιε μελέτε να Γενικά υπάρχει μια θολούρα. Mm, Ακριβώ. Υπάρχει ακριβώς. μια θολούρα, η οποία κατά την άποψή μου και σκεμμένη. Σκοπή. σω για να μην τσαντίσουμε κάποιου βόρειου γείτονε. Στα πλαίσια σιγά κάποιου. Σιγά τώρα, σιγά την μυρμηγκο, τέτοια τώρα, την μυρμηγκοφολιά εκεί πέρα. Μα τώρα, έχει μυρμή... γίνει κάποιες επέσχυντες συμφωνίες, οι οποίες ε, δεν νομίζω ότι θέλουν. Έλα μου τώρα που νοιάζει το λιοντάρι για το, για το μυρμί και Όχι, τώρα, δεν τα νοιάζεται, φάμε. αλλά Άσημα είναι, τώρα. είναι, να σα πω τι πιστεύω. Πολύ αξία του δίνουμε ε, και πολύ. Ε, λένε οι άνθρωποι στην Αμφίπολη όταν ανοίξαν τον τάφο, φύγαν τα κτερίσματα όλα. Φορτηγά. Πού πήγαν αυτά τα φορτηγά. Εγώ δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω ανθρώπου. εγω δεν εχω λογο να αμφισβητησω ανθρωπου ηταν ανθρωποι που και ξέρω και ο έτσι. Και ήταν και εκεί. Μα έχω και φίλο μου μπαίνει εκεί. Mm. Και μου λέει ρε, ρε, νίκο, τα πείνανε. Γιατί να μου πει ψέματα αυτό ο άνθρωπο. Λοιπόν, κλείνουμε αυτή κλείνουμε την, την παραθέση. Δεν θα τη λύσουμε. Ε, Δεν θα λυθεί από εμά τουλάχιστον. Ναι. Υπάρχει βέβαια πάντα και η άποψη, οι Ρωμαίοι αυτοκράτορε, οι οποίοι και αυτοί ζήλωσαν, δόξαν Αλεξάνδρου, ε, θα θέλανε πάρα πολύ να έχουν τον Αλέξανδρο στην Βεβαίως. πρωτεύουσά του στη Ρώμη. Πολλά. Εμεί. Κοιτάξτε να δείτε. Και θα μπορούσαν, ναι, ε, γιατί Πολλά, εμεί, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Εμεί γράφουμε κάποια βιβλία με βάση τα στοιχεία που έχουμε. Μπορεί η αρχαιολογική σκαπά να αποκαλύψει κάτι άλλο. Και αυτόματα αυτό που γράψαμε εμεί να μην ισχύει. Ναι, μπορεί να βρεθεί ένα τάφο στην μπορεί... Αραβία, στην Αραβία. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Δηλαδή, αριμό. εμείς, απλά εμεί βαδίζουμε με βάση αυτά που γνωρίζουμε. Και Έτσι. να τα ανατρέψει όλα. Ναι, μπορεί κάτι να ανατραπεί. <σχεδί> Πώ να σα πω εγώ, μπορεί να, η <σχεδί> σώρο να... του Αλεξάνδρου με κάποιο τρόπο να γυρίσει στην Ελλάδα. Να έγινε μια πολιτική συμφωνία του Πτωλεμέου το με κάποιον και κάτι δεν, δεν το ξέρουμε. Μια πολιτική συμφωνία. Δεν το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Λέμε όλοι ότι είναι στην Αλεξάνδρεια. <σχεδί> Πε μου κάτι, ε, του αναφέραμε όλου του. Ε, ε, είναι μεγάλε προσωπικότητε ακόμα μπορούμε να πούμε, ο Δημήτρη ο Πολιορκητή, ο, ο κρατερό που έφυγε νέο, Είπαμε τον Αντίγωνο, τον Σέλευκο, τον Πτολεμαίο, τον Λυσίμαχο. Η, περ... Η ασπίδα του Περδίκα έχει βρεθεί. Ναι. Μέρο τη ασπίδα ναι. του Περδίκα. Ο Περδίκα, ο οποίο ε, έχασε τη μάχη εναντίον του Πτολεμαίου, σκοτώθηκε στην Αίγυπτο. Ε, μεγάλη προσωπικότητα, ο Αριστούνο. Είναι στο, στα λευκά και κάτω από την. Ε, ναι, ο Περδίκας... Δίπλα στη Μιέζα. Ναι, δίπλα. Ακριβώς. Ε, Μεγάλη προσωπικότητα. Δηλαδή, συγγνώμη. Ε, <laughs> δεν έχω καταλάβει καλά. Αν κάτι έχει απομείνει από τον Αλέξανδρο ιστορικό και αρχαιολογικό, χειροπιαστό δηλαδή να σου καταλάβει, καταλάβεις, είναι θραύσματα της ασπίδας του Περδίκα. Ναι. Πολλά έχουν ε, από τον Αλέξανδρο Μίνη. Χειροπιαστά. Ε, χειροπιαστά, όχι. Αυτό ναι, δηλαδή, ναι. Δηλαδή, ε, δω, ε να το πιάσει, Ο, ο Περδίκα και το δαχτυλίδι μπορεί να έχει. Πάρα Περδίκα στην Ελλάδα. δεν βρέθηκε αυτό. Δεν βρέθηκε όμω η ασπίδα. Ναι. Κομμάτια ναι, τη. Ναι. Χρυψαλάκια. Ωραία. Δεν μπορούμε να αναπαραστήσουμε αυτή την ασπίδα. Να την κάνουμε όσο μεγάλη ήταν. Να την κάνουμε μεγάλη. Ωραία εντυπωσιακά. Μα εδώ δεν σα λένε ποιοι είναι οι νεκροί στην αμφίπολη. Τι να σπίδα θα ασχοληθούν. Εδώ, εδώ, Κάτσε, ε... αυτή δεν είναι μια τυχαία σπίδα. Είναι Μα... μια ασπίδα που δώρο του Θεού Άρη. Ναι, δεν, δεν... δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν... διαφωνώ, άλλο θέλω να πω, ρε παιδί μου, τουριστικά ατραξιόν λεφτά δεν θέλει αυτή τη χώρα. Δεν έχει κρίση, δεν έχει τα δημοσιονομικά σου, δεν έχει χάλια. Δεν θε να δώσει ναι, σε Κάνε αυτέ τι σπίδε. Πούλατε αντίγραφα. Να βάζετε βάζετε οτιδήποτε θέλει, πετσετάκια, Εκεί στην περιοχή, όποιο πηγαίνει, δηλαδή, εγώ... εκεί πέρα. Μια φτωχή περιοχή, τα λευκάκια, τα λευκάδια τη, äh, ε, από κάτω. Οι άνθρωποι είναι αγρότε εκεί. Στη σε μαγαζιά τέτοια, να πηγαίνουν τα πούλμα, να, να παίρνει ο άλλο αντίγραφο τη ασπίδα. Πλαστικό, ξύλινο, ζυζανιο. Δεν είναι μόνο αυτό. Ε, ε, ε. Σε ποια χώρα δεν πα στον Disney. Ναι, πα ναι, και ναι, παίρνει ναι, παπιά ναι, και γατιά, α ναι, πούμε. Συμφωνώ, έτσι. συμφωνώ. Τίποτα. Μα να σα πω κάτι. Εγώ θα, εγώ είχα πει και μια φορά και το συζητούσα και με. Πρέπει να υπάρχει και ξεναγώ σε μέρη. Να πηγαίνει π.χ. του βασιλικού τάφου και να μην υπάρχει κάποιο ξαναγό, να σου εξηγήσει την αυταπλέψη. Ε, λοιπόν, δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να τα γνωρίζουν. Εντάξει, εσεί τα γνωρίζετε, εγώ τα γνωρίζω. Στο βαθμό που τα γνωρίζουμε ο καθένα. Τι μπορεί να μην υπάρχει ένα ξαναγό. Εσεί έχετε δει κανένα Εγώ είχα κάνει ολόκληρο, τη είχα στείλει mail γιατί είχαν αφήσει τα, τα μάρμαρα ε, γυμνά. Δεν μπορούσε να πάει ένα παιδάκι με ένα μαρκαδόρα το γράψει. Και του έστειλα email και λέω δεν τα προσέχετε. Και μου λέει όχι δεν χρειάζεται. Μετά από 10 μέρε βγήκε <laughs> σε ένα site ότι κάποιο πήγε και το έβαψε. Μια επιτύμβια στήλη. Άρα τι να συζητήσουμε. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Ε, έχουμε λοιπόν μεγάλες προσωπικές κοινωνίες. Αυτές Μεγάλη... αυτές ναι. τα βασίλεια αυτά, ε, εκτός από τον πλούτο που έχουμε να έχουμε ακόμα και σήμερα να επιδείξουμε, δηλαδή αν έχει τουρισμό η Ορδανία, αν έχει τουρισμό η Συρία, λοιπόν. αν έχει τουρισμό η Αίγυπτος, έτσι, ε, αν έχει τουρισμό εκτό από τι πυραμίδε και κάτι άλλο, όλα τα άλλα είναι πτωλεμαϊκά. Yeah. πτωλεμαϊκών χρόνων. Αν έχει ε, η Συρία, η Ορδανία, το Λίβανο κλπ. Όλα αυτά είναι ιδρύματα, κτίσματα ε, των Μακεδόνων. Yeah. Ε, ιδρύουν πάρα πολλέ πόλει, απίστευτα πολλέ πόλει, ε, με ιδιαίτερο πολιτισμό η καθεμία, ψηφιδωτά, εικαστικά, χίλια δύο πράγματα, Πηγαίνουν κόσμο εκεί πέρα κάτω. Σε πολλά από αυτά έχει μείνει κόσμο ο οποίο ήταν μεγάλη ηλικία, οπότε ήταν στρατιώτε που δεν μπορούσαν να συνεχίσουν, οπότε μένουν εκεί Ακριβώς. πέρα. Και αυτοί οργανώνουν την πόλη με βάση Ακριβώς. τα μακεδονικά πρότυπα. όπω το λέτε. Όπω κάναν οι πρόσφυγε που φεύγουν από ένα μέρο και ονομάζουν νέα ποτίδεα, νέα χαλκιδόνα το μέρο εκεί πέρα, η έδεσα, ονομάστηκε νέα έδεσα και νέα βέρια, η Γιατί δηλαδή, η... όχι, όχι, τι Συρίε, έχουμε πολλά, πολλά κράτη, πολλά πόλη, συγγνώμη, είναι αυτό που είπαμε και πριν, συνέχισαν οι διάδοχοι την πολιτική του Αλεξάνδρου. Ποια ήταν η πολιτική, ο Μέγα Αλεξάνδρου είχε γεντρήσει πάνω από 70 πόλει, έτσι. Συνέχισαν και αυτοί να κάνουν τα ίδια. Άρα λοιπόν η αυτοκρατορία έχει συνέχεια. Με νοείται, η δεν εξαφανίζεται. Μπορεί να διασπάστηκε στα ελληνιστικά βασίλεια, αλλά δεν διαλύθηκε στα εξών συνετέθη. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη προσφορά των διαδόχων. Κατάφεραν να, να παγιώσουν τον ελληνικό πολιτισμό. Ναι, εδώ να το πούμε, γιατί πιο πολλοί, α πούμε, μένουμε με την εντύπωση ότι πέθανε ο Αλέξατο, σκοτωθήκαμε μεταξύ μα, πάει τελείω όλο όχι, το πράγμα. Όχι, όχι. Δεν όχι, είναι όχι. έτσι. σα ίσα που. Είναι μεγάλη συνεισφορά το διαδίκτυο. Ακριβώ, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί, ό,τι έκανε ο Αλέξατο, ο Αλέξατο κάθισε πήγε το 334, το 323 πέθανε. Δέκα χρόνια, έντεκανε. Αν δεν υπήρχαν οι διάδοχοι, αν φεύγαν όλοι με κάποιο μαγικό τρόπο, γυρνάγανε στην Ελλάδα. Ό,τι έκανε ο Αλέξανδρου θα είχε εξαφανιστεί. Mm -hmm. Τα ελληνιστικά βασίλεια είναι αυτά που παγίωσαν το ελληνικό στοιχείο στο... στην Ασία. Μην κοροδευόμαστε τώρα. Το γράφω στο βιβλίο μου ξεκάθαρα. Δηλαδή, μπορεί οι διάδοχοι να μην κατάφεραν να διατηρήσουν την αυτοκρατορία, τη συνοχή τη, να γίνει ένα αυτοκράτο που δεν ήταν και εφικτό όπω είπαμε και πριν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χάθηκε. Και λειτουργικό δεν θα ήταν δεν μπορούσε να ήταν. Ήταν πολύ δύσκολο να είναι μια αυτοκρατορία τόσο αυξ. μεγάλη και υπήρχε, έπρεπε να είναι μια μεγάλη προσωπικότητα. Ο Αλέξανδρος ήταν και πολιτική προσωπικότητα. Δεν ήταν μόνο στρατιωτική προσωπικότητα. Έτσι. Είχε, είχε, ο άνθρωπο ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Και διαφωνούσε σε, αυτά, σε πολλά ζητήματα με του εταίρου. Που ήταν, να το πω απλά, μερικοί εταίροι λίγο πιο στενόμυαλοι. Είχαν τη λεγόμενη μακεδονική πολιτική. Ο Αλέξανδρος είχε μια πιο οικουμενική πολιτική ήξερε ότι για να μπορέσει να διατηρήσει την αυτοκρατορία πρέπει να εξασφαλίσει και την υποστήριξη των γηγενών πληθυσμών. Δεν γίνεται διαφορετικά. Να μην έχει εξηγήσει ε, τα νότα του. Ξέρετε ποιο ήταν ένα που τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Ο Σέλεφκο. Ο Σέλεφκο. Τον αγαπούσαν οι Πέρσε. Ήταν σατράπη στην Περσία και επειδή συμπεριφέρθηκε. Ακολούθησε το παράδειγμα του Αλεξάνδρου. Ακολούθησε το παράδειγμα του Αλεξάνδρου. Για πραγματικά, άμα διαβάσετε την ιστορία του, από εκεί που είχε φτάσει το σημείο να τον έχει διώξει ο αντίγανο να είναι ουσιαστικά φυγά στο, πα, στο παλάτι του Πτωλεμαίου, κατάφερε να κυριαρχήσει σχεδόν σε όλη την Αυτοκρατορία. Και να πούμε ότι ε, συνεχίζεται ε, ο ελληνικό παύλα ελληνιστικό κόσμο, συνεχίζεται και στην Ινδία. Βεβαίω. Ε, οι βασιλιάδε στην Ινδία, πολλοί από αυτού μπορεί να είναι Ινδοί, όμω έχουν ελληνική νοοτροπία, ελληνικό πολιτισμό. Για βάστε ελληνική να δείτε τέχνη. πόσο το, το ελληνικό, το ελληνικό βασίλειο ή το βασίλειο τη Βακτριανή, πόσα. Πολλά εκατοντάδε χρόνια μείνανε. Μιλάμε πλέον για την περίοδο των Ελληνικών. Οι νόμοι ήταν γραμμένοι στα ελληνικά. Βεβαίω. Τα νομίσματα είχαν ελληνικά Βεβαίως. γράμματα. Παρόλο που ήταν Ινδία αυτή. Δεν έχει σημασία. Ναι. Δεν έχει σημασία. Αυτό, λοιπόν των διαδόχων. Το ελληνικό στοιχείο παρέμεινε εκεί. Η τέχνη Γκαντάρα είναι ελληνική τέχνη. ελληνική μακεδονική τέχνη. Ο παγκοσμίω είναι γνωστή σαν Γκαντάρα, βέβαια. Αλλά αν την αναλύσει, είναι μια ελληνική μακεδονική τέχνη. Ακόμα, ακόμα και αυτό ο Βούδα είναι ελληνικό το όνομά του. Επειδή είναι το σχήμα τόσο μεγάλο, σαν Βού. Ναι, ναι. ε, το όνομά του είναι συντάρτα. Είναι, δεν, έχει Συντάρτα, καμία, δεν έχει καμία σχέση το, κανεί δεν τον ξέρει σε όλο τον πλανήτη γη με το πραγματικό του Συντάρτα, όνομα. Συντάρτα γκαουτάμα λέγονταν. Παντού α, έχει απομείνει ω βούδα. Ναι. Και, και, δεν ήταν και σαβούδα. Δηλαδή δεν σαββόδη. Ήταν, ήταν ισχνό ω ασκητή κλπ. Αλλά τον κάνανε έτσι οι Έλληνε. Έμεινε αυτό. Μα να πούμε και κάτι άλλο, επειδή σας σα αρέσουν να τα ξέρετε, ότι αυτά δεν πήγε πρώτη φορά ο Αλέξανδρο εκεί. Ακριβώ. Εδώ ήθελα να σου πω λοιπόν ότι ο Αλέξανδρος ε, συνέχισε να. Μα βρήκε, τον ο Αριανός, μέσα. Του Ηρακλέου και του Διονύσου. Ε, το γράφει ότι έφτασε σε μια πόλη που λεγόταν νίσα και μιλούσαν οι άνθρωποι σπαστά ελληνικά και του λέγανε Σύμπατα του Διονύσου. Ε, γιατί να, και μάλιστα τον βουνό το είχαν ονομάσει Μυρό δίπλα. Μυρό, ράβο, ο γιο γεννήθηκε από το Μυρό του Δία. Mm -hmm. ε, Κισό είχαν εκεί που δεν υπήρχε πουθενά στην Ασία. Mm -hmm. Δεν ήταν ο πρώτο που πήγε εκεί. Θα πάει κι άλλοι πιο πριν, έτσι. Είχαν πάει, είχαν εγκαταστήσει, είχαν φτιάξει πόλει. Ε, παντού όπου πας σήμερα στην Ασία σε αυτές τις περιοχές από την ανάμνηση της εκστρατείας του Διονύσου υπάρχουν εφαλόσχημα αντικείμενα, Φεβαίως, πυλώνες βεβαίως, και οτιδήποτε άλλο από τον... Όταν λέμε Διονύσο για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο δεν λέμε για κάποιο θεό, μιλάμε για κάποιο μεγάλο ηγεμόνα Στρα, στρατηγό. στρατηγό, έτσι, γιατί οι, αρχοί, οι, δικοί μας οι πρόγονοι θεοποιούσαν τους μεγάλους οι του. τους. Mm -hmm. έτσι. Μα, μα, και ο Ηρακλής αυτός. ο Ηρακλής, μπράβο. Άρα λοιπόν ο Αλέξανδρος δεν ήταν ο Είχε και άλλοι έτσι. Ο τρίτο είναι ο πάλι. Α, μπράβο. Τουλάχιστον γνωστό. Τουλάχιστον γνωστό. Τα γράφουν και τα βιβλία μέσα. Ότι συνάντησαν πληθυσμού που μιλούσαν σπαστά ελληνικά. Ναι. Mm -hmm. Πώ βρέθηκαν αυτοί οι πληθυσμοί εκεί που μιλάγαν σπαστά ελληνικά. Mm-hmm. Mm-hmm. Με τα αεροπλάνα, ξέρετε, δεν γινεται mm -hmm. Κάποιο είχε πάει λοιπόν πριν. Και μια που είμαστε και στο, στο Κρήτη FM, έχουμε και μια μεγάλη συνεισφορά ενό Κρήτια. Ε... Δεν τον αφήσουμε απ' έξω στην κουβέντα μα. Ποιον καθίστε τον έρχο. <ουλίως> Α, τον Νέαρχο, ναι, συγγνώμη, κόλλησα τώρα, ναι, ο Νέαρχος, <ουλίως> καλά, δεν το συζητάμε, ο Νέαρχος ήταν μεγάλη προσωπικότητα. Μας έφτιαξε ουρά, εδώ μας Θα φάμε ξύλο, ο Νέαρχος ήταν ο πρώτος που έκανε και τον περίπλου τη συνδική. μεγάλος στρατηγός, Συνάβαρχο του μεγάλου Αλεξάνδρου και παιδικός φίλος, έτσι. <σχ> Καλά, οι Κρήτε και είχαν και συμμετάσχει και περίφημοι τοξότε οι Κρήτε. Δεν ήταν πάντοτε στι εξατρίε των Ελλήνων. Οι Κρήτε είχαν. Και πάντα, και, πάντα, και πάντα Κρήτη Θεσσαλονίκη. Ακόμα και τώρα μεγαλύτερη παροικία Κρητών είναι Θεσσαλονίκη από όλε τι πόλει. Και όχι μόνο αυτό, ξέρουμε και στου Βαλκανικού και στην, στα Μακεδονικό αγώνα, αγώνα πιο πολλοί ήταν Κρητικοί. Κριτικοί πήγαν. Άτσι, το, ναι. Παράδειγμα, για παράδειγμα, ο Κατεχάκη, ο γνωστό. Μόνο αυτό. Μόνο, μόνο τσόντως, όλοι. όλοι. Ε, να μην πάρουμε όλη την σειρά. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο νέαρχο, γιατί λένε και ότι ήταν πολύ καλό στρατηλάτη ο Αλέξανδρο στη στεριά. Δεν χρειάστηκε ο Αλέξανδρο να μπει ούτε σε βαρκάκι, διότι ήξερε ότι τον ακολουθεί ένα ικανότατο και έμπιστο. Ε, να... φανταστείτε να ο, ανέθεσε στον νέαρχο να πάει από τι εκβολέ του Ινδού ποταμού να φτάσει στον Περσικό κόλπο. Δηλαδή να χαρτογραφήσει ύδατα τα οποία δεν, υπήρει, δεν τα ήξερε κανένα. Ε, Προφανώ αυτό ο, ο άνθρωπο ήταν ικανό. Και έμπιστο. Και έμπιστο. Δηλαδή ο Αλέξανδρο δεν θα έλεγε σε κάποιον άσχετο Γι' αυτό και όταν δείτε τι γράφει στο ότι νόμισε ο Αλέξανδρος ότι, εδώ θα σας κάνω και μια παρένθεση, γιατί έχουμε τη γνωστή πορεία του Αλέξανδρου όταν γίναγε πλέον από την Ινδία μέσω της ερήμου τη Γεδροσίας που λέγανε όλοι ότι την έκανε για να τιμωρήσει το στρατό που δεν ήθελε ναι, να ναι, συνεχίσει. Ναι. Αυτό δεν ισχύει. Εκείνη την περίοδο είχε ξεκινήσει και το ταξίδι του Νεάρχου από τι εκβολές του Ινδού στο Περσικό mm -hmm. Πόλπο. Mm -hmm. Επειδή λοιπόν έπλεε αχαρτογράφητα ύδατα ήταν υποχρεωμένο να κινηθεί ναι, κατά μήκο των παραλίων. Ναι, ο Αλέξανδρος λοιπόν ήθελε και αυτός να κινηθεί κάπως κοντά του για να μπορεί να τον υποστηρίξει. Άσχετο αν χάσαν την επαφή. Mm -hmm. Όταν όμως τον βρήκε τον Νέαρχο πίσω, γιατί όμως ο Αλέξανδρος είχε καταστραφεί ο στόλο. Mm -hmm. Να δείτε τι γιορτή έκανε προς τιμήν του. Mm -hmm. Έτσι. Ένα μεγάλο ε, ε, ναύαρχος. Και, και αυτό που δεν ξέρουμε εν τέλει για να του κλείσω και αυτό το κομμάτι του μεγάλου Νέαρχου, είναι ότι είχαν συζητήσει οι δυο τους για το τι γίνεται πέρα, τη θάλασσα πέρα από την Ινδία. Ναι, ναι, ναι. ναι δηλαδή ναι. ήταν η τρίτη μεγάλη αποστολή που θα είχε ο Νέαρχο εάν ζούσε. Ο Αλέξανδρος είχε ήδη σχεδιάσει πριν πεθάνει. Δεν ξέρω λοιπόν αν ο Νέαρχο κράτησε την τελευταία του αποστολή, εντολή Παύλα, αποστολή που του είπε ο φίλο του να κάνει αφού πέθανε και έπλευσε προ Ανατολά, προ μια περιοχή ομπάδα νήσων, την, ονόμα, την, οποία ονόμασε προ τη μην του μπαμπά του Αλεξάνδρου Φιλιπίνες. Ναι, ναι. Γιατί πιθανό, τα, τα μικυναϊκά ευρήματα στι Φιλιππίνε, τα, τα χρυσά μικυναϊκά ευρήματα στι Φιλιππίνε είναι συγκλονιστικά και αν στα δείξω, φίλε μου Νικόλα, θα νομίζω ότι σου δείχνω κτερίσματα από τάφου στο μικυναϊκό. Όχι, λοιπόν, το πιστεύω όπω έχουν βρεθεί και τα μηνοϊκά αγκέ στην, Αμερί στην Αμερική. Τα ξέρουμε αυτά. Ναι. Τα έχουμε πει. Γνωρίζουμε και τι ομιλίε που, που, είχε και ο Αλέξανδρο με τον Διογέννη που του έλεγε να πα στην Ήπειρο που είναι μεγαλύτερη τη Ασία, διανεξάμενο στον ωκεανό. Τα έχουμε πει αυτά. Mm -hmm. Τα ξέρει ο ε, κόσμο. Εμεί τα λέμε, δεν τα, 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 οι αρχαιολόγοι τα ξέρουν. Οι ιστορικοί δεν τα ξέρουν, οι ε, δάσκαλοι μπορούσαν. δεν τα ξέρουν. Ε, εντάξει, εμεί είχαμε τη λόξα να το πούμε απλά και τα διαβάσαμε. Είμαστε λοξοί. Μπορεί. Προτιμώ να είμαι λοξό. Έχει έχεις, έχεις σκεφτεί ποτέ στον εαυτό σου, Μήπω ρε παιδί μου είμαι λοξό. Προτιμώ να είμαι. Κοιτάξτε, εμένα μ' άρεσε πάντοτε η αλήθεια. Δεν μπορώ να πω παραμύθια. <laughs> <laughs> και, και Έτσι, δεν μπορώ να πω παραμύθια. Ε, και όταν. Βέβαια, όταν ένα ερώτημα όμω σε κάτι που διαβάζει, δεν μπορεί να είσαι λοξό. Είσαι άνθρωπο που σκέφτεσαι. Εγώ θέλω πάντοτε να μαθαίνω την αλήθεια και να έχω ό,τι λέω να είναι με τεκμηριωμένο. Έτσι. Τώρα, αν αυτό θεωρείται λόξα προτιμώ να είμαι λοξό παρά να είμαι φαφλατά. Υπάρχουν δύο πράγματα. Ή θα είσαι λοξό ή φαφλατά. Προτιμώ να διαβάσω κάτι και να πω αυτό ξέρω, αυτό δεν το ξέρω. Ναι, αλλά απορία έχει αυτό που διαβάζει. Και να σα πω. Και η απορία, έλεγε ο καθηγητή μου, ότι δεν υπάρχει ηλίθια ερώτηση, υπάρχει μόνο ηλίθια απάντηση. Βέβαια, σε αυτό έχει, πει, ο, έχει πολύ δίκιο. Οπότε, αυτό που διαβάζει κάτι και του γεννιέται μια απορία και την εξτομίζει, τη φωνάζει δηλαδή, δεν μπορεί να είναι χαζό. Κάτι διάβασε, κάπω σκέφτηκε. Καθένα, εγώ σα έχω πει την άποψή μου. Πιστεύω ότι ο τρόπο που διδάσκεται η ιστορία είναι καθαρά λανθασμένο. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά που ήμασταν εδώ. Νομίζω ότι τα παιδιά, αν του τα. Μάθει με ωραίο τρόπο, του κάνει μια ωραία παρουσίαση. Κάτι θα του μείνει. Δεν είπα ότι μπορεί να όλοι να έχουμε την Άλλο ενδιαφέρει την ιστορία, άλλο ξέρω εγώ ότι πιο πολύ αθλητισμό. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Αλλά ο τρόπο που διδάσκει την ιστορία για μένα είναι τελείω λάθο. Και είναι απαράδεκτο ακόμα και, και όταν θα πα σε ένα μουσείο επιμένω σε αυτό που σα λέω. Δεν εξηγεί κανένα τίποτα σε κανέναν. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορεί να πηγαίνει παιδάκια τα οποία είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη Δημοτικού, να δουν την Ακρόπολη και να μην του εξηγεί την Ακρόπολη. Και κάτι άλλο να σου πω. Δεν μπορεί να έχει την ίδια ξενάγηση για όλε τι ηλικίε. Ε, αυτό που πήγα να σα πω και εγώ. Δηλαδή, ε, θα πρέπει να έχει άλλη ξενάγηση ε, ε, ε. για παιδιά δημοτικού, άλλη για γυμνασίου, άλλη για λυκείου, Έτσι. άλλη για μεγάλε ανθρώπινε. Ακριβώ. Έτσι είναι το σωστό και δυστυχώ δεν γίνεται. Έτσι. Δεν γίνεται. Σε μια τέτοια χώρα που έχει μια τέτοια έκταση πολιτισμό και μια, δηλαδή, αυτή η χώρα ρε παιδιού. Πα σε ένα μουσείο και βλέπει 50.000 χρόνων ευρήματα από την παλαιολιθική εποχή μέχρι τώρα, ε. α πούμε, ξέρω εγώ, και είναι μεγάλο το, 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 το όριο τη χρονικό όριο που πρέπει να σκάψεις για να περάσει τον άλλο να δώσει να καταλάβει. Πάσα α πούμε στη λίμνο που είναι ένα μικρό νησί, μεγάλο νησί, αλλά μικρό σαν αρχαιολογική έκταση και βλέπει ευρήματα από την παλαιοληθική εποχή έως τη σημερινή εποχή τώρα που ήταν το πρώτος και ο πρώτος παγκοσμίος πόλεμος δηλαδή τέτοιο, τέ, τέτοια διαδρομή ιστορίας ή στην Κρήτη ας πούμε σε ένα μουσείο τέτοια διαδρομή φιέρα, χρονική φιέρα. διαδρομή ιστορίας σε δύο αίθουσες τρεις αίθουσες δεν είναι εύκολο το μυαλό να τη συλλάβει και να την καταλάβει Εσείς οπότε... βλέπετε να το, κάποιος να τα προβάλλει αυτά γιατί εγώ βλέπω να τα κρύβουν Τα πιο πολλά έτσι Είπατε πριν για το βελίδιο που έγινε πάνω από. Νεολυθικό. Το είπατε, το είπατε. Τα ίδια δεν κάνανε και εδώ για να φτιάξουν τα σπάτα. Δηλαδή φάγανε ένα νεολυθικό οικισμό. Ποιο ήταν το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο. Δρόμιο, δεν κάνανε τα ίδια. Δεν έχουν μπαζώσει αρχαία θέατρα. Ο... Ναι, ναι. Τα πάντα έχουν. Και τι. Ε, γι αυτό, εγώ σα είπα ότι το μεγαλύτερο εχθρό είναι το κράτο. Εγώ επιμένω σε αυτό. Δεν, δεν, αλλάζει γνω... δεν αλλάζω γνώμη με τίποτα. Ή το κράτο το ίδιο μόνο του σαμποτάρει το ελληνικό έθνο. Πε μου κάτι, πώ συμπεριφέρθηκαν οι Ρωμαίοι που είναι διάδοχοι αυτή τη κατάσταση. Οι Ρωμαίοι είναι, ανήκουν την περίοδο των επιγόνων. Ε, Ένα λαό πραγματικά ικανό στον πόλεμο. Αλλά. Ε, Βαρόδοξο. Θα σα πω, θα σα πω. Ε, Εκμεταλλεύτηκαν του πολέμου μεταξύ των επιγόνων. Έτσι, του μεγάλου Αλεξάνδρου. Σιγά-σιγά ε, άρχισαν να δυσδύουν στον ελληνικό χώρο. Ε, εντάξει, οπωσδήποτε όλοι έχουν η ακμή και η παρακμή. Δεν είχαν καμία σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό. Ε, ήταν ένα ε, λαό βάρβαρο που έμπαινε μέσα και κατέστρεφε τα πάντα στι πόλει. Δηλαδή όταν οι Ρωμαίοι ε, έμπαιναν μέσα σε μια πόλη. Δηλαδή και οι Έλληνε πολεμούσαν αλλά είχαν κάποια πρότυπα. Δεν λέω ότι δεν κάναν και οι Έλληνε ομότητε. Κάναν και οι Σπαρτιάτε και οι Αθηναίοι. Μπορεί να έγιναν. Και από τον Αλέξανδρο, η Θύπα που λένε. Ναι, αλλά ήταν εξαιρέσει. Οι Ρωμαίοι σφάζαν ακόμα και τα σκυλιά. Τέλο. Όταν... Αυτό που είναι στην Κόρυθο ας πούμε, δηλαδή. Λοιπόν, ήταν α... Όταν νίκησαν οι Ρωμαίοι στη μάχη τη δηλαδή, πίδα. Αν μην το σε παγκόσμια χρονικά, ήταν η μεγαλύτερη χερκοκαπηλία όλων των εποχών Εγώ θα σα πω ένα κόσμου. παράδειγμα που το ξέρω γιατί είμαι Κυπριότη. Mm -hmm. Έτσι. Όταν ο, Λε, ο Λεύκιο Εμίλιο Παύλο νίκησε τον Περσέα στη μάχη τη Πίδενα το 168 π.Χ. και κατέλησε τη Μακεδονία, στη συνέχεια πήγε στην Ήπειρο, 70 πόλει κατέστρεψε και 150.000 πήρε δούλου. Και δεν έχει Ήπειρο σήμερα να επιδείξει μια αρχαία ελληνική πόλη με ρωμαϊκό χρόνο. <προβλώντα> τα έχουν κατέψει όλα. Οι Ρωμαίοι ήταν σφαγή μεγάλη. Και έτσι, γιατί ήθελαν, έτσι, έτσι ήταν ο τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν, έτσι. Καταρχήν μιλάμε για <χωρίσματα>. ένα λαό που διασκέδασε με το κολοσσέο. Τον ασφάζονται. Και όπω σα είπα και πριν την εκπομπή, το γράφει μέσα ο Νίκολας Χάμον. Το λέει ότι η Ρωμαϊκή Δημοκρατία έκανε τον κόσμο να πληρώσει βαρύ τίμημα σε ανθρώπινε ζωέ, ελπίδα και πολιτισμό. Το αντίθετο λέει έχει να επιδείξει, λέει, οι διάδοχοι, οι επίγονοι και ο ελληνικό λαό. Λέει ότι ακόμα και την περίοδο που οι διάδοχοι πολεμούσαν μεταξύ του, διατήρησαν τα πρότυπα για την ευημερία και τον πολιτισμό. Και γράφει ότι ακόμα και μετά την πτώση τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αν το δυτικό κομμάτι εξαφανίστηκε και δεν υπήρχε, λέει ο μοναδικό παράγοντα που έδωσε ζωή και δύναμη στο ανατολικό κομμάτι για να Γίνει η λεγόμενη μετά Βυζαντινή, που δεν υπάρχει Βυζαντινή, Ρωμαϊκή, αυτό mm -hmm. το πρωί λέγονταν. Ήταν η ελληνιστική πόλη και ο ελληνιστικό πολιτισμό. Αυτό ήταν ο λόγο, λοιπόν, που το έδιναν το Έμειναν οι πυρήνε, οι λιγνίδε. Οι πυρήνε, οι λιγνίδε, αυτό. Αυτό ήταν. Να, λοιπόν, ποια είναι η προσφορά των διαδόχων και των επιγόνων. Και δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέω ένα ξένο. Ένα Άγγλο, έτσι. Βρετανό, ο άνθρωπο, ο οποίο έχει περπατήσει όλη την Ελλάδα και τα ξέρει. Και γράφει ότι, να, ο ελληνιστικό πολιτισμό είναι αυτό. Λοιπόν, για του Ρωμαίου, όπω λέγαμε, ήταν ένα λαό κατακτητών. Εκμεταλλεύτηκαν διάφορε καταστάσει και σιγά σιγά. Επειδή όμω και αυτοί παίζανε με τα σύμβολα και ξέρανε πάρα πολύ καλά ότι ο κατέχοντο σύμβολο ναι. ε, είναι το σκύπτρο, δηλαδή το, το σύμβολο επί τη ουσία είναι αυτό που νικάει στο τέλο. Ε, πόσο ικανού του έχει να. Δεν θα θέλανε, φαντάζομαι θα θέλανε να φέρουν τον <κυκλή> το, το, το νεκρό του Αλεξάνδρου στη, στη, στη Ρώμη, ε, στο τάχναι, Βατικάνο όλοι οι Ρωμαίοι αυτοκράτορε. Ο Κέσρα τον είχε δει και ο, από τον Βιανός, ο τελευταίο που τον είχε δει είναι ο Καρακάλασσα. Ο λένε. Λένε. Ο Αυτό Επτίμιος... είναι, αυτός είναι ο πιο επικίνδυνο. Ναι. Γιατί ο, ο πατέρα του Σεπτίμιο Σεβίρο ήταν και αυτό που σφράγισε τον τάφο. Mm -hmm. Σύμφωνα με τι πηγέ. Mm -hmm. mm -hmm. Όλα είναι πιθανά. Όπω σα είπα, στην αρχαιολογία δεν μπορεί να είσαι και στην ιστορία σύμφωνα. Εμεί έχουμε ψήγματα, κομμάτια ξέρουν. Δεν έχουμε βρει κάτι. Μπορεί να βρεθεί κάτι άλλο αύριο. Ποιο να το λέει να να, 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 να το φέρουν και οι Ρωμαίοι στη Ρώμη βέβαια, οπωσδήποτε. Ισορώ. Δεν το ξέρουμε. Υπάρχει, κυκλοφορεί η άποψη, η θεωρία ότι μπορεί. Πολλά να μπορεί να, είναι να έχουν συμβεί. Όλα. Στο Βατικανό. Όλα. Είναι πιθανό. Είναι πιθανό. Μαι. Να μην εξαφανίστηκε ποτέ Ισορώ. Mm -hmm. Να την πήραν να, να, να είναι εκεί. Και να την προσκύνα τώρα σαν Απόστολο Παύλο ή σαν ό,τι <στονίκη> <οτιδήποτε. στονίκη> Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει. Αντρέα ή οτιδήποτε. Δεν το ξέρει. Ε, δεν μ' αρέσει. Ε, εγώ δεν είμαι υπέρ των θεωριών συνωμοσία. Όχι δεν μπορούμε να φτάσουμε και στο άλλο άκρο ότι ό,τι λέμε τα απορρίπτουμε. Δεν ξέρουμε. Η ιστορία είναι δυναμική επιστήμη. Ε, εννοώ, εννοώ με την βαρβαρίλα που του δέρνει αυτού του ανθρώπου, α πούμε, ξέρω εγώ, και που δεν θα, σεβα... δεν θα σεβόντουσαν Όχι, ένα σύστημα. Οι σκηνόμα. Ρωμαίοι δεν σεβόντουσαν τίποτα πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που πραγματικά υπήρχαν και Ρωμαίοι όπω ο Μάρκο Αβρίλιο Πύχη, ο οποίο ήταν ένα φωτισμένο από το κάτω, α πούμε, την ελληνική ο Ανδριανό. Ο Ανδριανό, ο και αυτό, ναι, ε, δεν το συζητάμε. Υπήρχαν και Ρωμαίοι, ο Βευτοκράτο ήταν ικανοί. ω επιτοπλίστου, σαν λαό, ήτανε... Ένα λαό βαρβάρων, έτσι. Γι' αυτό και οι Έλληνε λέγανε και βαρβάρου. Το αν γεγονό ότι εκμεταλλευτήκανε τι. Ε, αν διαβάσετε και την ιστορία των επιγόνων, ξεφεύγει από το βιβλίο μου, έτσι είναι άλλο, αλλά πρέπει να τη διαβάσετε κι αυτή, θα δείτε ότι πραγματικά στου πολέμου οι Ρωμαίοι ήταν καταπληκτικοί στη διπλωματία του. Βάζανε του μεν Έλληνε, σα ανασφαζόνται με του άλλου. Mm -hmm. Πρώτα σου λέει θα νικήσουμε τη Μακεδονία που είναι το πιο, πιο ισχυρό κράτο, θα συμμαχίσουμε εμεί του υπόλοιπου Έλληνε. Πραγματικά, άμα δείτε, ο Φίλιππο ο Πέμπτο πολεμούσε εναντίον των Ρωμαίων και τον υπολείπων Ελλήνων. Ε, αυτά έκαναν οι Ρωμαίοι, κατακτήσαν τον ελληνικό χώρο. Με, 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 μιστά που έλεγε και η. Και η, <laughs> η, <laughs> τους. Το τους, δεν μπορώ να πω. Έτσι είναι, δυστυχώ έτσι είναι. Πρέπει να, πρέπει η να, να είμαστε. Τα μισθά μου. Τους. Τα μιστά του. Ναι. Μπράβο του. Δεν, δεν, με μπορεί να πει κάτι κανένα γι' αυτό. Mm -hmm. Έτσι. Και τον πήρε και, και μάζεψαν όλο το, τα καλλιτεχνήματα και όλο τον πλούτο των Ρωμαίων. Καλά, Ελλήνων. όταν ε, οι Ρωμαίοι κατέκτησαν, το Μακεδονικό Βασίλειο, μιλάμε ότι τα, το χρυσό που μεταφέρθηκε στη Ρώμη ήταν ε, απίστευτο. Έτσι. Επί τρει μέρε γινόταν παρέλαση, έρχονται τα, οι αρχαίε πηγέ. Μιλάμε για πολύ χρυσό, έτσι. Τότε. Εντάξει, φυσιολογικό. Και σήμερα μα βρούμε ένα βραχιολάκι, βραχιολάκι πανηγυρίζουμε. Ναι. So. Λοιπόν, και αυτά αργότερα, το ακόμα χειρότερο είναι ότι πήραν όλα τα γάλματα όπω ήταν, έκαναν αντίγραφα, που πολλά από αυτά τα έκαναν και σαν τα μούτρα του, και πολλά από αυτά είναι τα αυθεντικά και τα παρουσιάζουν ω αντίγραφο βασισμένο σε πρότυπο του λυσίπου ή του οποιοδήποτε άλλου, ναι. για να, για να, λέω, δηλαδή, είναι και πλαστογράφοι. Τη ιστορία. Ε, καλά, αυτό το ξέρουμε. Μα και το... η θρησκεία του ήταν πλαστογραφία. Ονομάζανε τώρα τι είχαν, το Jupiter, Venus, <συστά> ε, ε, <συστά> ναι. Mars. Εντάξει, το ίδιο ήταν. Τι κάνει μια στα κεραμίδια. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ε, Σα είπα ότι. Ήταν... γενοκτόνησαν του Ετρούσκου, γενοκτόνησαν του Νιούτα. έχουν κάνει μεγάλε φαγέ. Ε, αν το διαβάσετε την ιστορία και στην Ελλάδα, έκαναν μεγάλε φαγέ. Φάξαν mm πάρα πολλοί κόσμο. Και δούλου πήρανε και γινόταν χαμό. Παρ' όλα αυτά, το κύτταρο άντεξε. Όταν είναι γερό το DNA, το ελληνικό κύτταρο ενώ ναι, 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 των ναι. πόλεων κρατών κρατάει, άδω. γιατί όπως είπε και ο, ο Ράτιος, μπορεί το Λάτιο να κατέξει, το Λάτιο είναι η Ρώμη, κρατιωτικά την Ελλάδα, η Ελλάδα κατέξει πνευματικά τη Ρώμη, Ο πνευματικός παράγοντας πάντοτε μένει στην, στην επιφάνεια, ο πολιτισμός δεν διαγράφεται. Δεν μπορεί να χάσει στρατιωτικά, να ετηθεί. Ναι, να μπορεί να θέατρο να στον κρεμίσω, ρε, δηλαδή, μου, αλλά, αλλά την τραγωδία, μένει. το κείμενο του εστίλου δεν πολιτισμός μπορώ. Ο πολιτισμό μένει. Αυτό που είπατε. Μένει ο πολιτισμό. Γιατί δηλαδή, υπήρχαν και άλλοι βάρβαροι, οι ουνοι, οι μογγόλοι. Δηλαδή, άμα δηλαδή, δείτε, δηλαδή, δηλαδή, ο πολιτισμό έμεινε. Μπορεί να σπάσει ένα άγαλμα του λυσίπου, αλλά είναι οι τεχνίτε του εκεί και οι μαθητέ που μπορούν το δηλαδή, ξέρω, να το ξαναφτιάξουν. Ακριβώ. Δηλαδή, το άγαλμα σαν υλικό, σαν πέτρα, θα έχει θρηματιστεί. Αφήστε δε που είδε ο Αλέξανδρος είχε σχέδιο να, να εκστρατεύσει αντίον τη και τη Ρώμη, έτσι. Ναι, ναι, το είχε. Δεν το προλάβαμε. Το είχε. Δεν προλάβα. το προλάβαμε. Τέλο πάντων, δεν πειράζει. ναι, αυτό είναι το λεγόμενο αν. Τι θα γινόταν. Το είχε. Υπήρχε ένα αν. Το είχε. Εντάξει. Και να πούμε και στον κόσμο βέβαια ότι η Καρχιδόνα είναι στη θέση τη Χαλκιδόνα. Εκεί πέρα η πόλη έλεγε το Χαλκιδόνο. Η αρχαία Χαλκιδόνα έχει βρεθεί στα 62 μέτρα βάθο. Φαντάζω τι ισοπαίδωμα έφαγε. Έφευε. Η αρχαία ελληνική χαλκιδόνα, επί τη οποία χρήστηκε Άρα. η βαρβαρική καρχιδόνα. Τέλο πάντων. Λοιπόν, τι θα κρατούσε από τον ε, ε, ελληνιστικό κόσμο, <laughs> αν ήταν τώρα πέντε παιδάκια εδώ που μα ακούνε τώρα και θα έλεγε Αν παιδιά, δεν θέτουμε... υπήρχε ο ελληνιστικό κόσμο και τα ελληνιστικά βασίλεια, η εξαρτία του Αλεξάνδρου θα είχε θα είχε μείνει όχι επιτελή, δεν θα είχε κανένα αντίκτυπο. Έτσι, να το πούμε απλά, λακωνικά. Λακωνίζει στη φιλοσοφία. Οι άνθρωποι συγκεκριμένοι συνέχισαν πραγματικά το έργο του Αλεξάνδρου, το πολιτιστικό έργο και το έργο ο, ε, σε όλα τα επίπεδα ε, 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 στην Ασία. Αν δεν υπήρχε ο ελληνιστικό πολιτισμό, τα ελληνιστικά βασίλεια είναι αυτά που παγίωσαν τον ελληνικό, το ελληνικό στοιχείο στην Ασία. Και επέτρεψαν και το θρησκευτικό και γενικά πολιτισμικό και, συγκριτισμό. Και, και θα σου πω το εξή: Ότι αν δεν ήταν αυτά, μετά τη βαρβαρίλα που φάγαμε από του Ρωμαίου στην Μητροπολιτική Ελλάδα. Ε, δεν θα υπήρχαμε. Όχι, 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 όχι. όχι, όχι, όχι. Κατάλαβεστε. Oh, συμφωνώ απόλυτα γιατί εκεί υπήρχαν, yeah. καταρχήν αυτό, μου δώσατε και μία έτσι ευκαιρία να σα το πω, που το γράφει πάλι ο Χάμοντ ότι πραγματικά οι πόλει που ήταν ο Αλέξανδρος και οι διάδοχοι είχαν τέτοια οικονομική ανάπτυξη, που προσέλκυαν χιλιάδε Έλληνε από την Ελλάδα, σε σημείο που επί Αλεξάνδρου ο πληθυσμό τη Αθήνα που ήταν η πολυπληθέστερη, υποτίθεται πόλη, είχε μειωθεί 20, κατά 25%. Ναι, και σα, σε αυτέ σε αυτές τι πόλει πήγανε γιατροί, συγγραφεί. Το ποιοτικότερο κομμάτι του πληθυσμού. Επιστήμονε. Διοτανολόγοι. Ακριβώς. Ε, νομικοί, ρήτορε. Τα πάντα. Τα πάντα. Ε, Καταλαβέ. Ναι. Εδώ θα είχαν σφαγή. Οι πόλει του θα είχαν ερημώσει. Βεβαίως. Δεν ξέρω αν είχαν, του είχαν σφάξει οι Ρωμαίοι και του είχαν περάσει οι Βεβαίω. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, το ελληνικό στοιχείο ουσιαστικά εξαπλώθηκε. Να λέμε την αλήθεια. Αν, και, δεν, ναι. αν δεν υπήρχαν οι διάδοχοι και οι πήγονοι, δεν θα γινόταν αυτό. Και, διαμέσου αυτών των ελληνιστικών πόλεων κρατών, διαδόθηκαν τα αρχαία ελληνικά κείμενα στου Άραβε. Βεβαίω. Που οι Άραβε τα πήραν, τα μετάφρασαν, τα γράψαν στα αραβικά. Διέσωσαν έτσι κάποια πράγματα. θα κάναν την παγαποδιά να πούνε ότι είναι δικά του και δεν αναφέραν ότι η πηγή είναι ο Ναι, εντάξει, ο καλά, αυτό το κάνουν πολύ. Ναι, δηλαδή και αυτοί εκείνη την εποχή το κάνανε επισκοπούν, φαντάζομαι. Το κάνανε γιατί έπρεπε ο Αβικένα και εγώ, ή πώ τη λέγανε αυτοί Ά, εκεί ξέρω, πέρα. έπρεπε να κάνουν κάτι και αυτό. να, ναι, να αφήσουν για αυτοί κάτι. Να αφήσουν κάτι ένα έτσι με Α... παρακατάθηκη υποτίθεται. Αλλά είναι γεγονό ότι πραγματικά ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί οι διάδοχοι και οι επίγονοι να, να, παγιωθεί το ελληνικό στοιχείο στην Ανατολή, θα ήταν τελείω διαφορετική ιστορία. Γι' αυτό και είναι σημαντική η συνεισφορά του. Και δεν πρέπει να μένουμε στο γεγονό ότι πολεμήσαν μεταξύ του. Εντάξει, αυτό έγινε. Αλλά ταυτόχρονα, όπω σα είπα και πριν, Εί, είχαν και την πολιτισμική συνεισφορά. Δεν γινόταν μια απλή μάχη να κυριαρχήσει ο ένα και να σφάξει τον άλλον. Αυτή ήταν η διαφορά. Το οποίο τα γράφουν και ξένοι, δεν τα λέω εγώ. Έτσι, γιατί εγώ μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Σε λεύκο 1 ένα ή δύο. Καλή ερώτηση. Ε, θα βάζα ένα χ. Γιατί ο ένα. θα, ε, θα βάζα ένα χ, θα σα πω γιατί. Γιατί ο Πτολεμαίο, μόνο και μόνο που έγραψε. Ναι. Μόνο και μόνο που έγραψε για τον Αλέξανδρο και πάνω σε αυτόν βασίστηκε ο Αριανός που οφείλουμε πολλά. μόνο για... βάζα ένα. Το σέλεφο. Όχι μόνο γι' αυτό. Εγώ σα είπα το Εγώ είμαι σελευκάκια. Ναι, δηλαδή και εγώ, εγώ είμαι υπέρ εγώ... του σελευκά, αλλά σα είπα ότι βάζω το χι μόνο και μόνο γιατί είναι μεγάλη συνεισφορά του Πτολεμαίου. Αλλά ξέρει κάτι, ο Πτολεμαίο είχε να αντιμετωπίσει ε, πολύ αραπιά, πολύ ξέρεις, Αφρική από κάτω. Είχε να φυλάξει πολλά, αυτό, είχε, πολλά νότα. Είχε και την πιο πλούσια σατραπία, δηλαδή που την εποφθαλμιούσαν όλοι. Έτσι. Ε, σαν στρατηγό ήταν καλύτερο mm -hmm. ο σελευκο Δεν υπάρχει εμφολία. Ο ήταν καλό, αλλά δεν ήταν στις στην λεγόμενη ελίτ. Προτιμούσε, ήταν έμπειρο, αλλά έχει χάσει και μάχε και τον Δημήτρη του Πολορκητή. Mm -hmm. Μεγάλη ναυμαχία σε τη Κύπρου, που ο Δημήτρη του Πολορκητή του συνέτριψε, έτσι. Mm -hmm. ε, αλλά ήταν φοβερό διπλωμάτη. Και ικανό και πραγματιστή, και πρα... ήταν αυτό που λέμε, ήξερε να πηγαίνει πάντοτε με του διοικητέ. Γι' αυτό και το βασίλειο του Αντεξ. Mm -hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ένας λόγος ακόμα. Για ποιο? Για τον υπέρ του αν, αν, έχω άλλο λόγο. Έχω εγώ. Ναι, πείτε ε, Εσύ έχεις άλλον. Εγώ σας είπα και ότι έγραψε κιόλας. Άλλον μας. έχεις. Εγώ έχω. Να πείτε μου. Ε, ρε παιδί μου, εντάξει, μόλις βλέπεις την Κλεοπάτρα. Ναι. Λες, εντάξει, αυτό το σόι. <laughs> εντάξει. Η πίεση <ποιήση laughs> πραγματικότητα έχω ακούσει ήταν άσχημη. Έχω ακούσει. Μου, μου χαλαστώνει Έχω ακούσει ότι ήταν άσχημη. Δηλαδή, κάποιε μελέτε που είχαν γίνει, μπορεί να λέει και ήταν υπορβολέ, αλλά ξέρετε κάτι, υπήρχε και λεγόμενη νεμομιξία, Παντρευόταν και τα αδέλφια μεταξύ του εκεί πέρα μετά, έτσι. Δεν δεν δει, αυτά οι, να σα το πω απλά, οι διασταυρώσει, δεν δίνουν και τα πιο καλέστητα αποτελέσματα. Καλά, σαν γιατρό μπορεί να λε Ναι δε, δε, Εντάξει, δεν ξέρω, αλλά... δεν ξέρω. Δε, αλλά έχω ακούσει ότι δεν ήταν δηλαδή μετά, βέβαια το ωραίο. Και το άσχημο είναι με βάση τα δεδομένα τη εποχή, έτσι. Κάτι που σήμερα είναι ωραίο, μπορεί να είναι άσχημο σε <laughs> δεν θα μπορούσε να ήταν μια βασιλιάδο τώρα. Όχι, τώρα. όχι αλλά δεν υπάρχει τώρα, αμφιβολία, αμφιβολία όμω. Δε δεν τώρα, υπάρχει αμφιβολία, 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 αμφιβολία. όμω ότι η ωραία Ελένη ήταν ωραία. Να το πω απλά. γι' αυτό λέγεται και ωραία. Μπράβο. Ρε, μηντάξει, τώρα. Ε, είναι, ο κάθε διάδοχο, για, να έτσι, για να το κλείσω, είχε τα συν και τα πλήν του. Ε, δεν μπορεί να βγάλει απ' έξω τον Ευμένη, ούτε τον Αντίγονο, ούτε ακόμα για τον Δημήτρη τον Πολεορκητή που ήταν μεγάλο στρατηγό. Ο Πύρο, μην το ξεχνάμε. Πύρο. Μετά. Ο πύρο πολέμησε στη μάχη τη Ψού. Στην Ψού, αλλά. Ναι, Πήγε... αλλά ναι, ο πύρο ήταν. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν ανήκει στου διαδόχου, mm -hmm. αλλά παίζει ρόλο στην εποχή των διαδόχων. Mm -hmm. Σάδελφο, δεν ήτανε. Ο πύρο ήταν συγγενή του μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι. Και μάλιστα ήταν ένα ικανότατο στρατηγό. Και μάλιστα τα <laughs> <laughs> είχαν ρωτήσει τον αντίγονο ποιον θεωρεί καλό στρατηγό, τον καλύτερο από όλου. Και λέει τον πύρο αν προλάβει να γεράσει. Επειδή έκανε πολέμου γι' αυτό... Πολύ καλό. Το... Είχα... Το... Ή έβλεπε ο αντίγωνο τον πυρο mm -hmm. στι φοβερέ στρατιωτικέ του ικανότητε. Από κεραμίδι τη βρήκε ο άνθρωπο Τη βρήκε από κεραμίδι, ναι. Από αλλά κεραμίδι, ο πύρο όμω νίκησε του Ρωμαίου σε δύο μάχε. Εντάξει, και... και εσύ τώρα πα. Δεν έλαβε χωρίς... τη βοήθεια που έπρεπε. Χωρί περικεφαλαία τώρα σου ρίξει άλλη κεραμίδι στο κεφάλι. Εντάξει. Ε, συμβαίνουν αυτά. Τέρα, παιδάκι μου τώρα. Συμβαίνουν, αλλά δεν έλαβε. Είδε, είδες έλα... καμιά φορά η ιστορία, γι' αυτό τη λένε πόρνη, έτσι. Είναι. Είναι πόρνη, έτσι. Είναι, αλλά δεν. δεν... Ο άνθρωπο πήρε τη μισή Ιταλία, α πούμε. τη τη, ο πύρο πήρε την ναι, Και τη βρήκε ναι, από ένα κεραμίδι. Βρήκε από, από μια ένα κεραμίδι. Από γιατί, ας πούμε. Δεν, να σα πω κάτι, δεν είχαν δει όλοι τα σύννεφα εκ τη ότι είχαν έρθει, ότι οι Ρωμαίοι είχαν αρχίσει να δυναμώνουν και δεν τον υποστήριξαν οι υπόλοιποι. Δηλαδή, του είχαν δώσει κάποιο στρατό αντίγονο, στον Γονατάσιο ο Αντίοχος, δεν τον υποστήριξαν τον πόλεμο αντίον των Ρωμαίων που του είχε νικήσει ο πύρο, έτσι. Ήταν οι Ρωμαίοι, όπω ξέρετε, έτοιμοι να κλείσουν συμφωνία. Mm Είχαν την μπαστή. είναι, αυτό το παρατρίχα τη ιστορία. Και απλά οι καρχιδόνοι πήγαν και του είπαν οι εχθροί των Ρωμαίων, του λένε όχι παιδιά θα μα διαλύσει όλου ο πύρο, Πεναντίον του. Και έτσι συνέχισαν τον πόλεμο οι Ρωμαίοι. Αλλιώ ήταν έτοιμοι να απογράψουν Η ανακοχή. Δεν τον βοήθησαν τον πύρο. Είναι, είναι αυτέ οι, οι τριχούλε τη ιστορία. Ήταν που... όμω ικανό στρατηγό, το οποίο συμμετείχε στη μάχη τη Εψιού και γενικά και στο. και μάλιστα. έγινε και, βασιλα... και βασιλιά τη Μακεδονία, έτσι. Βασιλιά τη Μακεδονία, ναι. Ο πύρο. Να λέμε την αλήθεια. Ο λυσύμαχο τον έδιωξε μετά. Mm -hmm. Λοιπόν, μεγάλη προσωπικότητα κι αυτή. Mm -hmm. Έχει προσωπικότητε μεγάλε. Ε, άμα διαβάσετε το βιβλίο θα δείτε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά προσέφεραν τα μέγιστα. Και μεγάλοι στρατιλάτες, όχι κάποιοι αστείοι, Απλά το κακό είναι αυτό που σα είπα, ότι κανένα δεν ήταν Αλέξανδρος. Αλλά και ο Αλέξανδρος δεν. Τι προσωπικότητε. Τι Δεν γεννιούνται τώρα κάθε μέρα. Δεν γεννιούνται κάθε δεν μέρα. Δεν έχει ξαναγεννηθεί, ούτε θα ξαναβγάλει. Ούτε, ούτε πρόκειται. Ούτε πρόκειται. Ούτε πρόκειται. Έτσι. Ε, εντάξει, αλλά τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να του βγάλουμε απ' έξω από το παιχνίδι και αυτού. Τι ήταν αυτό, ρε παιδί μου, που λε τώρα, ούτε πρόκειται που το λε έτσι τώρα αφοριστικά. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο γενετικό υλικό και στο DNA. Όχι γενετικό Πιστεύω ότι. Όχι. Καμία σχέση. Ε. Ε, πιστεύω ότι α, ε, πρέπει να έχει και το δυναμικό μέσα σου, το οποίο αν το εκμεταλλευτεί σωστά και το εξελίξει κατάλληλα, μπορεί να πετύχει αυτά που θέλει. Να σκεφτούμε και ποια μέρα συνελήφθη, eh. Ε. Ναι. Εντάξει. Α, να, να πω κάτι άλλο, όμω. Βράδυ, πάντε, αν δεν βράδυ το έχεις. Αυγούστου με Πανσέλνο στη Σαμοθράκη, ε, κατά τη διάρκεια των Καβυρίων Μυστηρίων. Συμφωνώ. Που είναι από δύο γονεί. Συμφωνώ. Όταν λέω δύο γονεί, εννοώ άντρα και γυναίκα, οι οποίοι ε, κάνουν έρωτα ναι. αφού έχουν μοιηθεί. Λίγο πριν Βέβαια. έχουν μοιηθεί. Σε ιαματικά νερά των θερμών τη Αμοδράκη. Συμφωνώ. Ε, τώρα. Συμφωνώ. Απλά ήταν. Δηλαδή, εγώ τι πιστεύω. Αν δεν το έχει και από μέσα σου, όσο και καθοδήγηση να πάρει, δεν μπορείς δεν μπορεί να γίνει κάτι. Πρέπει να το έχεις. Ο άνθρωπο το είχε, Πώ να το κάνουμε. Δηλαδή, μπορεί να πήρε την καθοδήγηση να ήταν, αλλά είχε. είχε άμα διαβάσετε και δείτε. Ε, τε, γιατί όλοι τον θεωρούν καλό στρατηγό. Ποιο ξέρει, ποιος ξέρει ότι, ότι ήταν ένα εξαιρετικό πολιτικό και οραματιστή. Όχι μόνο αυτό, ήταν πολύ μορφωμένο. Καλά, αυτό δεν, δεν, το συζητάμε καν. Εδώ έχουμε βρεθεί επιστολέ που έστελνε στου φίλου του τι πρέπει να κάνει, γιατί ξέρει και ιατρική. Έλα όταν είχαν πάει στη ΜΕΖΑ στο τέλο έμαθε πολλά πράγματα. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση και μάλιστα διάβαζα κάπου τώρα θα αναστηλώσουν και το. Ναι, ναι, ναι. Τη σχολή στη Μίζα. Ναι, ναι. Μακάρι. Μακάρι. Γιατί Μακάρι. την τελευταία φορά που είχα πάει κάτι βρέχα έβλεπα. Μακάρι, ναι. Ήταν χωμένο με κάτι χωματόδρομο. Είχα πάει πριν από 10 χρόνια. Όχι, 10, 8 χρόνια. Γαμίλου ταξίδι είχα πάει, θυμάμαι τότε. Και. Και εσύ που την πήγε στη γυναίκα σου, γαμίλιο ταξίδι, ρε παιδί μου, στη Μιέζα την πήγε. Δεν σε χώρισε. Όχι, δεν είχα πάει, δεν τα είχαμε πει. Λάθο δικό μου, όχι. Είχαμε πάει yeah. σε μια, στη Βέρεια με είχε πάει και τη ευκαιρία να πάμε και στι Αιγέ και σε αυτά τα Στο, να... στο Γαμίλο ταξίδι. Όχι, δεν ήταν γαμίλιο ταξίδι. Yeah. λάθος Λάθο έκανε. Yeah, με παίρνει. Γαμίλο ταξίδι πέρα. την είχα πάει στην Ήπειρο, στην πατρίδα μου. <laughs> 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 ε, λοιπόν. Με την ίδια μιλάμε, αυτή είναι ακόμα έτσι. Ναι. Μάλιστα. Yeah. Καλά. Δεν αλλάζουμε σύζυγου εμεί. Είμαστε παρακαλούσα εκεί. Να σου πω κάτι. Αριστοτέλη, τι ρόλο παίζει. Ο Αριστοτέλη παίρνει μια μεγάλη προσωπικότητα. Τον έχουν κατηγορήσει ω ε, ότι συμμετείχε στη δολοφονία του Αλεξάνδρου. Εγώ δεν θα συμφωνήσω σε αυτό. Ε, γιατί ο Αριστοτέλη μόνο το μόνο που είχε να κάνει να χάσει από το θάνατο του Αλεξάνδρου. Έτσι. Ε, μην ξεχνάτε ότι μόλι πέθανε ο Αλέξανδρος τον διώξαν οι Αθηναίοι. Γεια σα. Και μην ξεχνάτε ότι έπαιρνε και 800 τάλαντα το χρόνο ο Αλέξανδρος το έστελνε από την Ασία. Είχε να χάσει. Ε, εντάξει, δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι. Απόψη μου λέω έτσι. Γιατί για, μένα η άποψή μου είναι ότι ο Αλέξανδρος δολοφονήθηκε από του Καλαδαίου Ιερεί. Είμαι κάθετο σε αυτό. Να σα το πω. Κάθετο, συγγνώμη. Ε, ε, τα στοιχεία μου προ τα εκεί πάνε. Mm -hmm. Προ τα εκεί πάνε. Mm -hmm. Οπωσδήποτε. Βέβαια, το είπαν οι δίκαιοι του, μην μπει εκεί. Οπωσδήποτε. Έτσι. Για να δολοφονηθεί ένα βασιλιά, κάποιοι από το στενό του κύκλου είναι συμμετέχουν σε ονομοσία. Ναι, Δεν μπορεί ναι. να γίνει αυτό. Έτσι. Ναι. Εγώ είμαι σίγουρο ότι ο Αλέξατο, ε... να το πω απλά, είμαι σίγουρο ότι δολοφονήθηκε. Ναι. Το ποιο είναι μια άλλη κουβέντα. Εκεί είναι ένα θέμα, μια τέτοια προσωπικότητα. Επειδή μου πώ δεν ακούει του συμβουλά που λένε μην μπει εκεί, μην μπα εκεί πέρα. Εκεί είναι το. Κοιτάξτε να δείτε, ο Αλέξανδρος ήταν και αυτό που λέμε, ήθελε να κάνει το ακατόρθωτο. Για παράδειγμα, ήθελε την Άουρονο Πέτρα να την πάρει, γιατί σύμφωνα με την παράδοση δεν την είχε πάρει ο Ηρακλή. Ήταν άφοβο αυτό που λέμε, δηλαδή εγώ θα κάνω θα πάω κόντρα. Θα, περά... ε, τον θα, θα σε περάσω από πάνω που λέμε. Μπήκε στη Βαβυλώνα. Εγώ πιστεύω ότι οι Χαλδαίοι Ερεί είχαν λόγο να τον δολοφονήσουν. Ναι, βέβαια. Πολύ σοβαρό λόγο. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Και αφενό μένει γιατί όταν είχε μπει πρώτη φορά στη Βαβυλώνα του είχε δώσει χρήματα να νοικοδομήσουν του ναού. Αυτοί τα φάγανε. Δεύτερον ότι ήθελα Στο να κάνει. Οπότε θα ζητούσε έλεγχο. Ναι, και Όχι και όπως δεν τώρα ναι, το, και τρώνε και τρώνε κά... το, τρώνε κάποια τα λεφτά. Ναι. Μην ξεχνάμε έργα. ότι πολλοί χαλδέ ήταν και Ιουδαϊκή καταγωγή και ο Αλέξανδρος ήθελε να κάνει τη Βαβυλώνα πρωτεύουσα τη Αυτοκρατορία γιατί για του Ιουδαίου είναι καταραμένη πόλη Βαβυλώνα, γιατί είναι υπεύθυνη για την καταστροφή τη Ιερουσαλήμ. Και μην ξεχνάμε ότι και κάποιοι από του εταίρου ναι, μπορεί να θέλανε τη δολοφονία του. Γιατί σου λέει τόσο ζει αυτό, εμεί θα είμαστε στη σκιά του. Θα είμαστε μόνιμα Δεν, μπορούμε να τα αποκλείσουμε. Ένα συνδυασμό Για μένα έχει δολοφονηθεί έχει δηλητηριαστεί ναι, για μένα ναι. έτσι, δεν έχει πεθάνει από κάποια ασθένεια έτσι ε, γιατί έχω κάποια στοιχεία τα οποία τα έχω μελετήσει τα έχω δει και είμαι ε, πεπισμένος πάει προς τα εκεί Να υποθέσω ότι το επόμενο σου βιβλίο μετά τους διαδόχους είναι η επίγονη Όχι θα προσπαθήσω να γράψω για τον Αλέξανδρο θέλω oh. για να κλείσω την τριλογία η επίγονη είναι μέσα στο έτσι, στα, στις σκέψεις μου είναι μεγάλη, μεγαλύτερη περίοδος των επίγονων όμως Φανταστείτε ότι η περίοδο των διαδόχων κατάει 40 χρόνια, η άλλη κατάει 100 200 χρόνια. 230 χρόνια. Να είμαστε καλά να γράφουμε. Ό,τι Βέβαια, μπορεί. η μοναδικότητα του βιβλίου σου, να το πω δηλαδή κιόλα, όχι για να κάνουμε διαφήμιση, αλλά πρέπει να το πω, ότι μπορεί μέσα σε ένα βιβλίο να δει τι γινόταν σε όλα τα βασίλεια την ίδια στιγμή. Μπράβο, δηλαδή. δηλαδή αυτό το βιβλίο με κούρασε πάρα πολύ, γιατί ήθελα να το γράψω με χρονολογική σειρά. Για να μπορεί ο, ο αναγνώστη να καταλάβει τι συμβαίνει. Γιατί μιλάμε για μια περίοδο που πραγματικά γίνονται κοσμοστορικά γεγονότα σε, με, με αποστάσει τελείω μακρινέ μεταξύ του. Άλλα στην Ελλάδα, άλλα στην Αγίπτο, άλλα στην Ασία. Και έπρεπε να μπει σε μια χρονολογική σειρά. Αυτό με κούρασε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι έδωσα το καλύτερο μου αυτό. Είναι ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά μπορεί να διαβάσει κάποιο και να καταλάβει τι γινόταν την εποχή των διαδόχων. Το συστήνω, εγώ δεν έχω χρηματικέ απολαύε από τα βιβλία μου, σα το έχω ξαναπεί, έτσι. Προσπαθώ να είναι χαμηλέ τιμέ για να τα παίρνει ο κόσμο να διαβάσει. Έτσι και θα ευχαρίστω ό,τι η απορία υπάρχει να τη λύσουμε, να συζητήσουμε. Αν έχουμε κάνει κάποιο λάθος να το διορθώσουμε. Για το δεν, είμαστε για δεύτερε, τρίτε. Δεν εκδόσεις, είμαστε λογματικοί ποτέ. Ε, και μία ερώτηση, δηλαδή, Τι βοηθήματα έχει. Για να γράψει, Τι βρήκε, δηλαδή, από τα πανεπιστήμια και τα συγγράμματα για να γράψει αυτό το βιβλίο. Πάντοτε βασίζομαι αρχαίο συγγραφή, διοδόρο και λίγο. Α του είπαμε. Πέρα από αυτού. Για του διαδόχου συγκεκριμένα, λίγα πράγματα. Δηλαδή, ένα Παπαρηγόπουλο, κάποια άλλα κενά. Δεν γράφει για του διαδόχου του Εντάξει, γράφει στην ιστορία του Ελληνικού Έθρωπου, γράφει αρκετά. Εντάξει τώρα. Δεν το λε χαρακτηριστικό τώρα για όχι, αυτή την περίοδο. Όχι, δεν το λε. Ε, πραγματικά παίρνει από πολλά βιβλία όσο μπορεί, διάφορα στοιχεία, τα συνθέτει Επιστή... και προσπαθεί να κάνει τη δουλειά. Πανεπιστημιακά συγγράμματα, πανεπιστήμια. Και έχετε δει κανένα διαδρυβές. βιβλίο. Εγώ σε ένα ρωτάω, ρε παιδί. Εγώ δεν έχω δει κανένα. Δεν έχει δει. Για του διαδοχού. Κανένα. Ένα τον τρώει έχω βρει. Και ένα άλλο του κυρίου Τσιμπουκίδη. Η ιστορία του ελληνικού κόσμου. Εγώ δεν έχω βρει άλλο. Αν μου βρείτε εσεί, ευχαρίστω. Εγώ άλλο δεν βρήκα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μπορεί να το γκουγκλάει. Προκαλώ τον παιδί, πάτε το γκουγκλάρι. Να μου πει. Να γράφει για του διαδόχου, έτσι. Δεν υπάρχει. Τι φτώχεια. Έχει, γι' αυτό γυρνάμε σε αυτό που λέω πριν, ότι έπρεπε κάποιοι να τα γράψουν αυτά. Μα και για το Φίλιππ είναι λίγα τα βιβλία. Ναι. Για τον Αλέξανδρο μπορεί να είναι πολλά, για το Φίλιππ είναι λίγα. Που είναι μεγάλη προσωπικότητα. Έχουμε κάνει την εκπομπή, τα έχουμε πει, έτσι. Δεν δε μπορεί. Δε μπορεί να μην είναι τεράστια προσωπικότητα. Ε, λοιπόν, Ο ε, πατέρα του ε, Αλέξατρο. Γενικά το είναι. Ε, η ελληνική βιβλιογραφία είναι φτωχή σε ορισμένα ζητήματα και είναι πολύ άσχημο αυτό το γεγονό. Ακριβή τα πίτουρα και φυτή στο. Μπράβο. Στο... Μπράβο. Στο... Μπράβο. Στο... Και είναι πολύ άσχημο γιατί μόνοι μα βγάζουμε τα μάτια μα. Και μετά μα στεί το Netflix. Το Netflix κάνει αυτό που κάνει. Εμεί δεν αντιδρούμε όπω πρέπει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να μην ε, λέμε ότι φταίνε οι άλλοι και εμεί να βγάζουμε την ώρα μα απ' έξω. <laughs> Όχι, δεν είπα <laughs> κάτι τέτοιο, αλλά. Το παιδί μου, δεν μπορώ κιόλα και να μην απαντά κιόλα είναι για πολλά πράγματα οπωσδήποτε της ελληνικής πρέπει ιστορίας οπωσδήποτε πρέπει να απαντάς αλλά έχουμε και εμείς τη φωλιά μας λερωμένη γιατί δεν έχουμε φροντίσει να αναδείξουμε την ιστορία όπως πρέπει Και μάλιστα τη θάβουμε μόνοι μας Και βρίσκουν άλλοι και μας πατάνε στα επιτεύγματα που πρέπει να πούμε των περιόδων αυτών που συζητάμε είναι τα μεγάλα λιμάνια που κατασκευάστηκαν γιατί περιοχές από αυτές είναι ελληνικές και αλίμενες Βέβαια. Ε, και κατασκευάστηκαν λιμάνια και δρόμοι και δρόμοι φυσικά, πάνω στου οποίου πάτησε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Βέβαια. Ε, γιατί βλέπω κάτι χάρτε με του δρόμου των Ρωμαίων και το ένα και το άλλο. Ε, με καλά, την πώς... Εγνατία εδώ δεν το είπαμε την προηγούμενη φορά ότι την είχε φτιάξει ο Φίλιππο. Δεν <laughs> <laughs> το είχαμε πει. Ε. Άλλο θέλω να σου πω. Ε, τα λιμάνια που φτιάξαν Φέβαια. αυτά που ήλεγξαν μετά το, 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 το εμπόριο τη Μεσογείου. Μα κύριε και εδώ φτιάξαν πόλει, δεν ήταν φτιάξαν λιμάνια. Εδώ μιλάμε ότι. Μια πόλη είναι στεριά, ρε παιδί Ναι, μιλάμε ναι μιλάμε αλλά μιλάμε, μιλάμε ότι. Το λιμάνι είναι Εδώ μιλάμε. Οπωσδήποτε. Τα γεφύρια. Γεφύρια πόλη, για να κανέ... περάσει τον Εφράτη, τον ήλιο και βεβαίως. αυτά τα, 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 τα ποτάμια, α πούμε, ξέρω βεβαίως, εγώ. Να βεβαίω. Να φτιάξει πύργου από τη μία, πύργου από την άλλη για να μπορεί να ε, περνά από πάνω. Ε, είναι... Μα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η μηχανική συγκεκριμένα, η μηχανική, σαν, με ήττα, όχι η μηχανική με ομικρολογία, η μηχανική, μηχανική, μηχανική σαν επιστήμη εξελίχθηκε πάρα πολύ εκείνη την περίοδο. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Είναι μια περίοδο πραγματικά και μια πολιτισμική έκρηξη. Δεν είναι μόνο μια περίοδο. Θυσία, αν κάτι ακροπόλη, κάτι κάστρα, κάτι ατύχη, α πάνω σε κάτι, ερή... κάτι τα βρίσκει σε χώμα κάτω, σε, σε... ερήμου. επάνω. Φυσίως. Είναι μια περίοδο η οποία πραγματικά το ελληνικό πολιτισμό σε... Και συνδυάστηκε και με τον Ασιατικό. Υπήρχαν και πολιτισμοί στην Ασία. Δεν είμαστε εντωματικοί. Πέρσες και αυτοί είχαν κάποιο πολιτισμό. Κάποια πολιτιστικά στοιχεία. Μικρά βέβαια, έτσι. Αλλά υπήρχε και ένα πολιτισμικό συγκριτισμό. Δεν μπορεί να συγκρίνει ποτέ όμω μια σατραπία με μια δημοκρατία. Δεν μπορείς να σαντρεπεί. Δεν, να... δεν... δεν συγκρίνεται. Δεν συγκρίνεται. Εγώ. Αλλά τα καλά στοιχεία τα απορρόφησε. Για παράδειγμα ο ελληνικό πολιτισμό. Mm -hmm. Και διαεδόθη. Υπήρχε ένα συγκριτισμό. Αυτό... Αυτό... Αυτό λέγεται μαγιά. Ε, βέβαια. Βέβαια, Αν παίρνει από όλα τα καλά. Ε, Αν τα, τα, τα χειρότερα. Μα σήμερα παίρνουμε τάσχημα. Ναι, αυτό ακριβώ. Καταλάβατε, είναι αυτό που είπαμε. Γι' αυτό το είπα. Είναι αυτό που παίρνουμε τάσχημα. Γι' αυτό το είπα. Και βλέπετε τι γίνεται και στη Βουλή του τελευταίου καιρό. Έτσι. Βλέπεις, Ψηφίζουμε. Τι, τι το χειρότερο κάνουμε. Μπράβο, οι άλλοι, τι κάνουμε, μην... να το πάρουμε το... και εμεί. Το ψηφίσουμε. Να το δεχτούμε όλα. Ναι, άλλοι κάνουν και κάτι καλό. Ναι. Γιατί Όχι, τώρα εμεί παίρνουμε τάσχημα, δεν παίρνουμε τα καλά. Λοιπόν, φίλε μου Νικόλα, τα βιβλία σου, η ιστορία, η πόλεμη των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και Φίλιππος, αυτό το ο βάλει και από κάτω και ο Έλληνα. Ναι. Στο που είναι ο Μακεδόν, ο Έλληνα. Έτσι. Ε, δε και τα Φαντάζεσαι να στο πάρουν, να στο μεταφράσουν αυτό Εδώς. στα, σε μια Εδώς. γλώσσα λίγο νότια τη Φιλανδία. Ή όταν το έγραψαν δεν υπήρχαν οι πρέσπε. Σωστά. Να στο πάρουν, να το μεταφράσουν και να σου πούνε Φίλιππο ο Σοβίτα ο Σκοπιανό. Ναι, ναι. Σου γιατί όχι. Έτσι. Μα όλα τα. Μα, σου πούνε κύριε, αυτό λε εδώ. Ναι. Έτσι το από αυτό το κράτο όλα τα περιμένει. Εμεί με αυτά που έχουμε ψηφίσει μπορεί. Από αυτά τα κράτη. Όχι και από εμά. Εμεί του δώσαμε Για το, το δικαίωμα. Γι' το... αυτό λέτε. Ναι, 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 το δικό, μα... μας και το δικό, Όλα δικό. Μπορώ... Εγώ πλέον δεν έχω καμία αμφιβολία. Όλα μπορώ να τα δω από εδώ μέσα. Ο, δεν το συζητάω. Μην μπορεί να βγουν μετά από 10, 20 χρόνια, 30 να βγουν οι καθηγητέ οι δικοί μα και να μα λένε δεν είναι Έλληνε. Έτσι. Δεν, εγώ να ξέρετε δεν είμαι αισιόδοξο. Πριν, πριν βρεθεί ο αρχαιολογικό χώρο στι πάθε του Ολύμπου, που είναι μικυναϊκό,